Κάποιους από εσάς γνωρίζω, κάποιους όχι. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και να τιμήσετε τέλος πάντων την ομιλία του αγαπητού φίλου Δημήτρη, αλλά και όπως έγραψε τον απόγευμα αυτό να κάνουμε τα εγγένεια της σχολής που δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα, αν και λειτουργεί για κάποιο διάστημα. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Για εσάς που δεν με ξέρετε, είμαι ο Νίκος Βαρδάκας, είμαι, θεωρώ, κάποια αρκετά χρόνια στον χώρο. Εδώ γίνεται η προσωπική μου προσπάθεια όσον αφορά σχολή, στο να προσφέρω εκπαίδευση, ευκαιρίες κατάρτισης και τέλος πάντων ό,τι έχω κάνει να το μοιραστώ με όλους εσάς ή και με πολλούς άλλους βασικά που δεν έχουν έρθει ακόμη ή τέλος πάντων δεν έχουν παραμεριθεί ακόμη στη σχολή. Δημήτρη, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και μια πολύ ωραία φωτιά με τον Δημήτρη, γιατί έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε. Και είδαμε. Να γίνει πολύ. Παίρνετε καλά. Μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό το θέλουμε. Είναι καλύτερα έτσι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είμαι για κάποιες ηλικίες, χρειάζομαι αγκαλιά, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάποιες σημειώσεις που έχω εδώ, ξεχνάμε κιόλας. Σας ευχαριστώ όλους που παρευρεθήκατε, ειδικά τον Νίκο Βαρδάκα που με τιμά και με κάλεσε να κάνω αυτή την παρουσίαση εδώ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και με στιμάτε παρά την αναμονή του Ξανοφόντα για τον άσχημο καιρό. Και χωρίς ρεύμα, κάναμε μια, ας πούμε. Πώς? Και χωρίς ρεύμα. Και χωρίς ρεύμα, ναι. Καταφέραμε να βάλουμε μια γεννήτρια για να έχουμε ρεύμα, γιατί το ρεύμα είναι κομμένο στην περιοχή. Και με αυτές τις συνθήκες θα προσπαθήσω να κάνω αυτή την παρουσίαση όσο καλύτερα γίνεται. Το 1958 στην Κωνσταντινούπολη, έζησα πολλά χρόνια στην Αθήνα και από το 1984 ζω μόνιμα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Σπούδασα ιστορική και συγκριτική μουσικολογία, πληροφορική φιλοσοφία, ελληνολογία και εθνολογία στα Πανεπιστήμια της Κολονίας, του Ντίσσελντορφ και του Αμβούργου. Εργάστηκα στο Πανεπιστήμιο και στο Λογογραφικό Μουσείο της Πόλης του Αμβούργου και από το 1994 εργάζομαι ως επιμελητής εκδόσεων στο Διεθνή Εκδοτικό Οίκο Χάνσι Κόρσκι. Ταυτόχρονα ασχολούμαι συστηματικά με την ναυτική ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου. Άρθρα μου και αποτελέσματα ερευνών μου έχουν δημοσιευθεί σε πολλά ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και τουρκικά περιοδικά και μέσα ενημέρωσης. Είμαι ενεργό μέλος της Γερμανικής Ιστορικής Πλατφόρμας και Ιστορίας της Μαρίναρχη, όπου επιμελούμε την τράπεζα δεδομένων για απόλυση της ελληνικής ναυτιλίας κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα, βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για το γερμανικό αυτοκρατορικό ελαφρύ φοριστό SNS Breslau και την καταδυτική αποστολή που πραγματοποιήθηκε στο Ναυάγιο φέτος, το Σεπτέμβρη, με αφορμή έναν αιώνα από την κήθησή του. Πρόκειται για το ίσως σημαντικότερο ναυάγιο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς ήταν το πλοίο το οποίο μαζί με τον μεγάλο αδερφό του, το βαρύ θωρηκτό Κιόμπεν, άλλαξε ανεξίτηλα το ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Πρόκειται για το πλοίο το οποίο οδήγησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην είσοδό της στο πόλεμο, στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, στη μάχη της Καλύπολης, στις εκατόμβες των Δαρδανελίων, οδηγώντας στο θάνατο μισό περίπου εκατομμύριο ανθρώπους, στο μέτωπο του Βαρδάρη και στη διαμόρφωση του μετώπου της Παλαιστίνης. Ο Winston Churchill, δηλώνοντας για τον Breslau και τον Goeben ότι τα δύο αυτά πλοία έφεραν τους περισσότερους θανάτους και τις περισσότερες καταστροφές από την πρώτη φορά που τοποθετήθηκε πηξίδα σε πλοίο, έθεσε τη σημαντικότητα των δύο αυτών πλοίων στην αμυγός ιστορική της βάση. Πριν όμως ξεκινήσω με το θέμα μου, θα ήθελα να πω δύο πράγματα για τα ναυάγια, τα οποία δεν αφορούν μόνο το Breslau, αλλά τα ναυάγια γενικότερα. Τι ακριβώς είναι ένα ναυάγιο? Είναι ένας χώρος στον οποίο βρίσκονται κατά δύο ψάρια και μορφές θαλάσσιας ζωής, σίγουρα είναι. Είναι ένας χώρος από τον οποίο μπορεί να συλλέξει κανείς αναμνηστικά, σίγουρα όχι. Είναι ένας χώρος στον οποίο κανείς συναντά το παρελθόν, σίγουρα ναι. Αυτό το οποίο όμως κυρίως είναι ένα ναυάγιο, είναι μια χρονική κάψουλα στην οποία ο χρόνος εγκλωβίστηκε και πάγωσε. Ένα ναυάγιο φανερώνει πολλά για τη χρονική περίοδο από την οποία αποκόπηκε βία λόγω της βήθησής του. Από ένα ναυάγιο μπορεί να λάβει κανείς αμέτρητες πληροφορίες για την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον ιστορικό περίγυρο, και τις διεθνείς και εθνικές συνθήκες της περιόδου που αυτό έδρασε και βυθίστηκε. Ακόμη και πληροφορίες για τις κοινωνικές δομές των διαφόρων εποχών της παγκόσμιας ιστορίας είναι δυνατόν να αντιληφθούν από ένα ναυάγιο και εκείνο που ξέρει να τις διακρίνει και είναι σε θέση να τις αναγνωρίσει και να τις αναδείξει. Η τέχνη της κατάδυσης και της έρευνας ναυαγίων συνίσταται στην τεκμηρίωση και τη συστηματική αρχαιακή έρευνα και μέσω αυτής στην προσπάθεια ταυτοποίησης και ανάδειξης του ναυαγίου ως ιστορικού αντικειμένου. Μόνο τότε μπορεί, κατά τη γνώμη μου, ένας σωρός σπουργιασμένων και μεταλλάσσιων οργανισμών καλυμμένων εταιρικών να αναχθεί αμετάκλητα σε ιστορικό αντικείμενο. Στην παρουσίαση μου, η παρουσίαση μου αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το ιστορικό μέρος, για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ναυάγιο χωρίς να δούμε την ιστορία του. Στο πρώτο μέρος αναφερθώ για την κατασκευή του Ελισσανδρού Βασιλάου, για τις πολιτικές και ιστορικές συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου, την εποχή που αυτό έδρασε, για τη γερμανική αυτοκρατορική ναυτική μοίρα Μεσογείου, την αποκαλούμενη Mittelmeer Division, για το Οθωμανικό πολεμικό ναυτικό και τις συνθήκες όπως που υπήρχαν τότε γι' αυτό, για την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, για τη διαφυγή του SMS Μπρεσλάου και του Γκιόμπεν στη Μεσόγειο, για την ένταξη του Μπρεσλάου και του Γκιόμπεν στον Οθωμανικό στόλο, για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, για τη συμμετοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, για τη μάχη της Καλύπολης, για την ανακατασκευή του Μπρεσλάου, για τις πολεμικές συνθήκες στο Ανατολικό μέτωπο και για την τελευταία μάχη και επίθεση του θωρηκτού Μπρεσλάου. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι μόνο καταδυτικό, θα αναφερθώ στην προετοιμασία της φετινής αποστολής, στην εκτέλεσή της και στους ερευνητικούς στόχους που θέσαμε, στις συνθήκες του πεδίου έρευνας, ρεύματα, θαλάσσια ρεύματα, επιφάνεια, κύματα, καιρός κτλ. Και στα αποτελέσματα της έρευνας. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα ανάψουμε τα φώτα και θα απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις υπάρχουν, σε όποιες απορίες υπάρχουν, σε οποιασδήποτε διευκρινήσεις είναι αναγκαίες και θα είναι χαρά μου να προκύψει και μια συζήτηση για τις καταδύσεις, για τα ναυάγια, για το συγκεκριμένο πλοίο κλπ. Το συγκεκριμένο πλοίο, όταν παραδόθηκε στο γερμανικό αυτοκρατορικό ναυτικό το 1912, έφερε το όνομα SMS, που σημαίνει Seine Majestät Schiff, δηλαδή το πλοίο της υψηλότητάς του, Kleiner Kreuzer Breslau. Kleiner Kreuzer σημαίνει ελαφρύ χωριτό, και το όνομα Μπρεσλάου είναι το όνομα της πόλης Μπρεσλάου, που τότε ήταν μια από τις σημαντικές πόλεις της Γερμανίας, σήμερα ανήκει στην Πολωνία. Το 1914, όταν εντάχθηκε στο Οθωμανικό πολεμικό ναυτικό, απέκτησε τον τίτλο Οσμανού Ιμπερατορικού Κρουαζιέρου Μιτιλί. Το Μιτιλί είναι στα τουρκικά το όνομα της Μιτιλίνης και δόθηκε τιμή ενεκέν για την Μιτιλίνη, για την Μίσο Μιτιλίνη, η οποία πέρασε στην ελληνική εξουσιοδότηση, μάλλον στην ελληνική επικράτεια το 1912 μετά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, όταν το κατέλαβε, όταν μπήκε και το απελευθέρωσε ο Αβέροφ. Κατασκευαστής του συγκεκριμένου πλοίου ήταν η γνωστή εταιρεία Vulcan, η οποία βρίσκεται στο Στετίν. Για όσους έχουν κάνει καταδύσεις στην Ελλάδα, ένα ακόμα πλοίο που είχε κατασκευαστεί από τη Vulcan στο Στετίν είναι το Artemis Pika που βρίσκεται στον κόλπο του Αδάματα της Μήλου. Έτσι, ήταν μια πόλη γερμανική τότε, η οποία σήμερα ανήκει και αυτή στην Πολωνία. Η κλάση του πλοίου ήταν η κλάση Magdeburg. Το πρώτο πλοίο που κατασκευάστηκε σε αυτή την κλάση ήταν το πλοίο Magdeburg και τα 8 πλοία που κατασκευάστηκαν σε αυτή την κλάση είχαν μικρές διαφορές. Το μόνο που έφερε 4 προπέλες ήταν το Breslau και είναι αυτό που το διαφοροποιεί. Το θέμα των προπελών του Breslau είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχόλησε την ιστοριογραφία, την γερμανική ιστοριογραφία ως αυτοπλίστων, διότι σε κάποιες πηγές υπάρχει πληροφορία ότι το Breslau είχε 3 προπέλες. Ο μόνος που αναφέρει 4 προπέλες είναι ο Μπρόνερ, Erich Bronner, ένας από τους σημαντικότερους γερμανούς ιστορικούς, ο οποίος στο εξάτομο έργο του για τα γερμανικά πολιτικά πλοία αναφέρει τον Μπρεσλάου είχε 4 προπέλες. Ένας από τους στόχους της αποστολής λοιπόν ήταν να δούμε αν το συγκεκριμένο πλοίο είχε 4 προπέλες ή 3. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι είχε 4 προπέλες. Η έναρξη της ναυπήγησης παρακέλθηκε και η έναρξη της ναυπήγησης ξεκίνησε το 1912, καθελκίστηκε στις 16 Μαΐου του 1911 και παραδόθηκε και εντάχθηκε στο Αυτοκρατορικό Γερμανικό Ναυτικό στις 10 Μαΐου του 1912. Είχε εκτόπισμα 4.570 τόνους, το μήκος του ήταν ολικό μήκος 138,7, δηλαδή 139, ας πούμε, 140 μέτρα, και το πλάτος του 13,5 μέτρα, το βάθος του 4,4 μέτρα, είχε ως προώση, ως μέσο προώσης, 2 ατμοτουρμπίνες Αιγέ Βουλκάν με 19.000 κιλοβάτη κάθε μία, 16 λέβητες οι οποίες θέρμεναν για να δημιουργηθεί ατμός και να κινηθεί το πλοίο, και μία μέση ενδεικτική ταχύτητα 27,5 τόνους. Η εκείνη εποχή ήταν κάτι εκπληκτικό. Δεν υπήρχαν πολλά πλοία που έφταναν αυτή τη ταχύτητα. Και σήμερα δεν υπάρχουν πολλά πλοία τέλος πάντων που φτάνουν αυτή τη ταχύτητα. Δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς τουρμπίνες, ατμοτουρμπίνες, αλλά και με τις ταχύτητες που υπάρχουν σήμερα η ταχύτητα με 28 όμως θεωρείται υψηλή ταχύτητα. 4 προπέλες με 2,47 μέτρα έκαστη, εμβέλεια 5.820 ναυτικά μίλια, πολύ μεγάλη εμβέλεια για την εποχή εκείνη, και ο οπλισμός του στην παράδοση είχε 12 πυροβόλα, 12 κανόνια, ναυτικά κανόνια των 105 εκατοστών. Συγγνώμη, για αυτή τη διαθήκη. Α, είναι δυνατόν καλώς. Έχετε το μουσείο, καλώδιο. Πληρώσατε την ΔΕΗ. Γεια σας, λοιπόν, είχε αυτά το 1916 άλλαξαν τον οπλισμό σε 10 κανόνια των 105 χιλιοστών και 2 κανόνια των 150 χιλιοστών, και 120 νάρκες, 2 προφυλοσολίνες τύπου Schwarzkopf. Το 1917 η τελευταία μεταλλαγή που έγινε σε αυτό ήταν 8 κανόνια των 150 χιλιοστών. Οι κλασικοί προφυλοσολίνες που έφερε στα δεξιά και στα συμπληρώσεις του πλήρου. Είχε επίσημα ένα πλήρωμα 10 αξιωματικών και 336 ατόμων. Όταν βυθίστηκε είχε περισσότερα άτομα. Λοιπόν, εδώ πέρα, από πίσω από την αποστολή αυτή είχαμε το International Maritime Museum of Hamburg, το οποίο είχαμε τη δυνατότητα να μας παραδώσει ένα πλάνο πλοίου σε 2 μέτρα μήκος με 1 μέτρο πλάτος, όπου είχαμε τη δυνατότητα να δούμε κάθε λεπτομέρεια του ναυαγίου, να ακολουθήσουμε οτιδήποτε χρειαζόταν. Εδώ πέρα βλέπουμε στο κάτω τμήμα, βλέπουμε την υπρίδη, εκείνη η πλώρη, βλέπουμε 2 κανόνια στο πλάι. Εδώ. 2, 4, 6, 8, 10, 12 είναι τα κανόνια των 105 χιλιοστών στην αρχική του κατασκευή. Εδώ στο πλάι ήταν οι τροπυλοσολίνες, εδώ φαίνονται οι τροπυλοσολίνες, 4 φουγάρα, ένας πυρκίσκος εδώ μπροστά, ο οποίος ήταν για τη διόπτευση της απόστασης των πυροβόλων, τα οποία που βρισκόντουσαν γίνονταν μια διόπτευση μετρώντας την απόσταση των πλοίων σε 100 μέτρα, έκτομέτρα. Και εδώ βλέπουμε τα δίσια της Άγκυρας πίσω, βλέπουμε τις αλυσίδες της καδένας των 2 προστινών Αγκυρών, εκεί. Η γέφυρα, η μεγάλη φανή. Αυτά σε πρώτη φάση. Το 1912, αμέσως μετά την ένταξή του στο Γερμανικό Αυτοκρατορικό Ναυτικό, έδρασε ως συνοδευτικό της Αυτοκρατορικής Ταναμικού Hohenzollern του Γερμανού Αυτοκράτορα Γουλιέλμου του Β. Τον ίδιο χρόνο εντάχθηκε στο στόλο ανοιχτής θαλάσσης του γερμανικού αυτοκρατορικού ναυτικού, την επωνομαζόμενη Hochseeflotte. Και η Hochseeflotte ήταν ένας στόλος, ο οποίος δημιουργήθηκε, ένας τεράστιος στόλος στη Βόρεια Γερμανία, ο οποίος δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την ναυτική δύναμη της Μεγάλης Βρετανίας. Και ο ένας στόλος, και ο Βρετανικός και ο Γερμανικός, συναντήθηκαν μόνο μία φορά στην ευμαχία της Γιουτλάνδης. Η ευμαχία της Γιουτλάνδης ονομάζεται ευμαχία του Σκάγκερακ στα γερμανικά, όπου εκεί έγινε χαμός. Δηλαδή εκεί βρίσκηκαν πάρα πολλά πλοία στην Βόρεια Θάλασσα. Και μάλιστα πριν χρόνια ο φίλος μας που ήταν στην αποστολή αυτή, ο Γερμανός Ντέκ Κρέμαρς, ένας γνωστός διοίκητης και στη Γερμανία και στην Ευρώπη γενικά, είχε κάνει μια παρουσίαση που έκανε στο μεταφραστή εσύ για την ευμαχία της Γιουτλάνδης πριν 4-5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Για τη συγκεκριμένη αμαχία όπου είχε πάρει μέρος και ο γερμανικός στόλος. Είχε λοιπόν ενταχθεί εκεί σε πρώτη φάση. Στην πλώρη του πλοίου, πάνω από την Άγκυρα, βλέπουμε ένα θηρεό. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι η Άγκυρα και ένα μικρό κομματάκι. Έτσι, αυτό είναι το Wappen von Breslau. Είναι ο θηρεός του Breslau, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1530 από τον πρίγκιπα της Βοημίας Φρεντερίκο. Και εδώ βλέπουμε ένα, στην αριστερή πλευρά είναι μια κάρτα από τη δικιά μου συλλογή. Στη δεξιά πλευρά είναι από κάποιες επισκευές που έγιναν από ένα συγκεκριμένο αρχείο. Στο θηρίο βλέπουμε αριστερά επάνω το ασημένιο λιοντάρι της Βοημίας. Στα δεξιά βλέπουμε το μαύρο αετό της Σιλεσίας με ένα ανάποδο στο φέκαρο και ένα σταυρό από πάνω. Στη μέση είναι το κεφάλι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή σε πιάτο, όταν προσφέρθηκε από το Σαλόμι, στο βασιλιά Ηρώδη. Δεξιά κάτω βλέπουμε τον προστάτη Άγιο της πόλης Μπρεσλάου, τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Και αριστερά βλέπουμε το γερμανικό V, το W, για το λατινικό όνομα της πόλης Μπρεσλάου, Βρατισλάβια, στο Μεσαίωνα. Στις 3 Δεκεμβρίου του 1912 το πλοίο μαζί με το Γκέμπεν, το Breslau μαζί με το Γκέμπεν, εντάχθηκαν στη γερμανική ναυτική μοίρα Μεσογείου, τη λεγόμενη ονομαζόμενη Mittelmeer Division, μαζί με το ελαφρύ θωρητό Gaia, Hertha, Vineta και το συνοδευτικό πλοίο Lorelei. Η Mittelmeer Division είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη γερμανική ιστορία. Το 1912, με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, όταν ήταν εμπλεγμένη η Ελλάδα, η Σερβία και η Βουλγαρία, προσπαθώντας να απομονώσουν τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Γερμανική Αυτοκρατορία, για να προστατεύσει τους πολίτες της που βρισκόταν στα Βαλκάνια, δημιούργησε μία μοίρα, πολεμική ναυτική μοίρα στη Μεσόγειο, τη λεγόμενη Mittelmeer Division. Σε αυτή την πολεμική μοίρα η ναυαγίδα ήταν το Γκέμπεν και το δεύτερο πλοίο μετά το Γκέμπεν ήταν το Breslau. Αυτή βρέθηκε για να προστατεύσει τα γερμανικά συμφέροντα στον χώρο της Μεσογείου κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου, το 1912-1913. Στις 25 Μαρτίου του 1913, μετά την δολοφονία του Έλληνα βασιλιά Γεωργίου του πρώτου στη Θεσσαλονίκη, στις 18 Μαρτίου του 2013, το Breslau μετέφερε στον Πειραιά τους Γερμανούς πρίγκιπες Ernst August και Heinrich von Preußen. Ο ένας ήταν ο γαμπρός του Κάιζερ της Γερμανίας, Βιλγέλμου του Δεύτερου, και ο άλλος ο αδερφός του. Τους μετέφερε στον Πειραιά για την κηδεία του δολοφονημένου βασιλιά Γεωργίου του πρώτου. Εδώ βλέπουμε το Breslau να κατευθύνεται από την Αλβανία στην Κέρκυρα, για να πάρει τους πρίγκιπες και από εκεί να συνεχίσει στον Πειραιά. Αυτή είναι η χαρακτηριστική πλήμνη του πλοίου. Τον Απρίλιο του 1913 συμμετείχε στο θαλάσσιο μπλόκο του Μοντενέγκρο, του Μαυροβουνίου, με σκοπό την επιβολή διεθνών κυρώσεων λόγω της πόλης Σκόδρα. Η πόλη Σκόδρα είχε παρακολουθεί από τις διεθνείς δυνάμεις στην Αλβανία, ενώ το Μαυροβούνιο τη διεκδικούσε. Λοιπόν, δημιουργήθηκε για ένα χρόνο περίπου ένα μπλόκο, το οποίο εμπόδισε το να φτάσουν εμπορεύματα στο Μοντενέγκρο, στο Μαυροβούνιο. Από την 10 Αυγούστου του 1913 μέχρι και την 27η Οκτωβρίου του 1913 του ίδιου χρόνου, το Breslau μαζί με τον Γκέμπεν βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι προσφέρθηκαν επανειλημμένα να αγοράσουν τα πλοία για τον Οθωμανικό στόλο. Ποια ήταν όμως η αιτία για την επιμονή αυτή? Εδώ βλέπουμε τμήματα του συνοδευτικού των Πρεσλαών να βγαίνουν με τις βάρκες στο Βόσπορο, βγαίνουν έξω. Ποια ήταν όμως η αιτία για την επιμονή αυτή της αγοράς? Μπαίνουμε λοιπόν στο θέμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τον 18ο αιώνα άρχισε να χάνει μεγάλα τμήματα της αυτοκρατορίας. Το υψηλότερο σημείο, το μεγαλύτερο, μάλλον το ανώτατο μέγεθος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έφτασε ποτέ ήταν το 13ο αιώνα επί Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, στα τουρκικά Σουλεϊμάν Καμουνί. Είχε φτάσει μέχρι την Αυστρία και η έκτασή έφτανε μέχρι την Αραβική Χερσόνησο κάτω. Από τον 18ο αιώνα άρχισε να χάνει πολύ μεγάλα τμήματα. Έχασε την Κριναία, μετά έχασε με την Ελληνική Επανάσταση τμήμα της Ελλάδας, έχασε τμήματα της Βουλγαρίας με τους Βαλκανικούς πολέμους, τμήματα της Σερβίας. Το 1911-1912 προέκυψε ο Ιταλο-Τουρκικός πόλεμος, όπου έχασε τα 12 που πήραν οι Ιταλοί και όλη τη Λιβύη και τη Βόρεια Αφρική, που την πήραν πάλι οι Ιταλοί. Αυτό ήταν το δείγμα της, το ότι η δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε κατασταλάξει, δεν ήταν πια τόσο δυνατή όσο ήταν στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος με την Ελλάδα να διεκδικεί τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Βουλγαρία να διεκδικεί εδάφη, με τη Σερβία να διεκδικεί εδάφη κλπ. Ένας από τους κύριους λόγους που η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχασε μεγάλα εδάφη το διάστημα αυτό, ήταν ο συχνός στόλος που είχε. Ο στόλος της Αυτοκρατορίας στο διάστημα αυτό δεν ήταν όπως την εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, όπου ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρός ήταν ο ναύαρχος του στόλου και έλεγε όλη τη Μεσόγειο. Ήταν τα πλοία που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ελάχιστα και ήταν πάρα πολύ παλιά. Το διάστημα αυτό λοιπόν για να καλυτερεύσει τον ναυτικό της, σε αυτό στηρίχθηκε φυσικά και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό με τον Αβέροφ, το οποίο ήταν πολύ μοντέρνο πλοίο για την εποχή του, στην ναυμαχία της Έλλης, ούτως ώστε να κατατροπώσει τον Οθωμανικό στόλο. Ένα μόνο πλοίο κατάφερε από τον Οθωμανικό στόλο να περάσει, ήταν το Χαμιγίερι, το οποίο ήταν το πιο σύγχρονο και πιο εξοπλισμένο πλοίο των Οθωμανών. Η Τουρκία λοιπόν παράγγειλε δύο μεγάλα πολεμικά πλοία στην Αγγλία, το Σουλτάν Οσμάν Ιεβέλ και το Ρεσαδιέ, με σκοπό τον εξυγχρονισμό του Οθωμανικού στόλου. Εδώ βλέπουμε ένα πλοίο του Οθωμανικού στόλου το 1913, ο οποίος αποτελείται από ελάχιστα αξιόπλοα πλοία, όπως το Μετζιγίε, εδώ, το οποίο κατεβαίνει τα Δαρδανέλια, το οποίο βυθίστηκε μετά από πρόσκληση σε νάρκη έξω από την Κριναία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ φαίνεται στα Δαρδανέλια, όπως είπε και το 1913, και το γνωστότερο από αυτά, το Χαμιγιέ, εδώ σε μια τελείως ανέκδοτη φωτογραφία, την οποία βρήκα φέτος σε ένα αρχείο ενός ιδιώτη, που δείχνει το Χαμιγιέ στην δεξιά, με πλοία του Οθωμανικού στόλου στον Ελίχνο. Εδώ σε μια άλλη φωτογραφία, πάλι το Χαμιγιέ. Και εδώ το Χαμιγιέ, το οποίο ναυπηγήθηκε στην Αγγλία και παραδόθηκε στον Οθωμανικό στόλο το 1904. Είχε μήκος 112 μέτρα. Και το πλοίο με τις περισσότερες επιτυχίες κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, το οποίο κατάφερε να σπάσει, όπως είπα, το ελληνικό ναυτικό πλοίο των Δαρδανελίων, να φτάσει στη Σύρο, να βομβαρδίσει την Ερμούπολη και να καταφέρει να βυθίσει το επίτακτο εξοπλισμένο από την Μακεδονία. Εδώ βλέπουμε ότι τα περισσότερα πλοία του Οθωμανικού στόλου το 1913 ήταν παλιά, ξεπερασμένα τεχνολογικά και ένα μέρος του βρισκόταν παροπλισμένο στο κεράτιο κόλπο, στα τουρκικά ο κεράτιος λέγεται Χαλής, στην περιοχή Χαϊτάρπασα, όπου φαίνεται εδώ. Φωτογραφία του 1913, πάλι από το ίδιο αρχείο που βρήκα φέτος από ένα ιδιότητα. Μετά τη δολοφονική επίθεση της 28ης Ιουνίου του 1914, ενάντια στο διάδοχο του θρόνου της Αυστροουγγαρίας, πρίγκιπα Φραγκίσκο Φερδινάνδο και τη σύζυγό του στο Σαράγεβο από την εθνικιστική σερβική οργάνωση Νάφη Χιρ, η Αυστροουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο στη Σερβία. Αυτή ήταν η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς ακολούθησε η είσοδος της Γερμανίας στον πόλεμο, η οποία μαζί με την Αυστροουγγαρία αποτέλεσαν τις αποκαλούμενες κεντρικές δυνάμεις, ενώ η Ρωσία, η Γαλλία και στη συνέχεια η Μεγάλη Βρετανία τάχθηκαν στο πλευρό της Σερβίας, αποτελώντας την αποκαλούμενη Entente. Η 1η Οκτώβρου του 1914, την ημέρα κατά την οποία η Γερμανία κήρυξε τον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία, ο σύμμαχος της Αυστρουγαρίας, το Μπρεσλαόν βρισκόταν έξω από το Δειράχιο, επάνω στη μέση, λίγο δεξιά επάνω, μεταφέροντας στρατιωτικούς και διπλωματικούς απεσταλμένους στη Μεσίνα της Ουδέτερης Ιταλίας. Την 3η Αυγούστου του 2014 και την αναμονή της κήρυξης πολέμου με τη Γαλλία, τα Μπρεσλάου και Γκέμπελ έλαβαν τη διαταγή να κατευθυνθούν προς την Αλγερία, εκεί, με σκοπό την παρεμπόδιση στρατιωτικών δυνάμεων από τις βάσεις της Βόρειας Αφρικής στην Υπηρετική Γαλλία και συγκεκριμένα στο λιμάνι της Τουλόν. Την 4η Αυγούστου του 1914 και με την κήρυξη του πολέμου της Γαλλίας-Γερμανίας, τα Μπρεσλάου και Γκέμπελ βομβάρδισαν τις γαλλικές ταυτικές βάσεις της Φιλίππεβιλ και Μπονέ. Επιστρέφοντας στη Μεσίνα για την παραλλαγή και ανθράκων, συναντήθηκαν με το βρετανικό παρήθωρητο Dublin, το οποίο δεν αντέδρασε καθώς δεν είχε κηρυχθεί ακόμα πόλεμος ανάμεσα στη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Το Dublin ακολούθησε παρακολουθώντας τα δύο πλοία, τα οποία όμως απομακρύνθηκαν όντας ταχύτερα και τεχνολογικά ανώτερα. Αν είχαμε ένα λέιζερ, θα βλέπαμε ότι εκεί που γράφει Ντουράτσο, είναι το Δειράχιο, ξεκίνησε τον Μπρεσλάου. Συναντήθηκε με τον Γκέμπελ, κατεβήκαν στη Μεσίνα. Έκαναν ανθράκευση, συνέχισαν, πήγαν στην Αλγερία. Το Γκέμπελ βομβάρισε το Φιλίππεβι, τον Μπρεσλάου, τον Μπονέ. Γύρισαν πίσω για να ξανακάνουν πάλι ανθράκευση από τη Μεσίνα. Στον δρόμο συναντήθηκαν με τον Ντάμπλιν, το οποίο τους πήραξε. Πήγαν λοιπόν στη Μεσίνα. Και εγώ τι συνεχίζει. Ο πόλεμος Γερμανίας-Αγγλίας κηρύχθηκε λίγες ώρες αργότερα, από το έφτασαν τα πλοία στη Μεσίνα, το βράδυ της 3ης προς 4ης Αυγούστου του 2014, και βρήκε τα πλοία στη Μεσίνα, όπου οι Ιταλοί τους παραχώρησαν 36ωρη παραμονή, χωρίς όμως την παροχή διανθράκων, προσπαθώντας να μείνουν πολεμικά ουδέτεροι. Τα Μπρέσλαου και Γκέμπελ προσπάθησαν να προμηθευτούν διάνθρακες από δύο γερμανικά ατμόπλια, τα General και Barcelona της ναυτιλιακής εταιρείας Ουγκοστίνες, που βρίσκονταν ελληνισμένα στη Μεσίνα, κατάφεραν όμως να παραλάβουν μόνο 1.500 τόνους γεαθράκων. Για να γίνει η γεαθράκευση, για να γίνει γρήγορα η μεταφορά των γεαθράκων, άνοιξαν στα πλευρά των ατμόπλων τρύπες για να μεταφερθούν και να περάσουν στο Μπρεσλάου και στο Γκέμπελ. Ανοίγοντας αυτές τις τρύπες, πραγματοποιήθηκε ανθράκευση μέσα στα πλαίσια της Ιταλικής χρονικής θεωρίας και απόπλευσαν από τη Μεσίνα τα δύο πλοία στις 6 Αυγούστου του 2014 προς άγνωστη κατεύθυνση. Εδώ ξεκινάει η θρυλική διαφυγή των Μπρέσλαου και Γκέμπελ, τα οποία καταδιωκόμενα από το μισό βρετανικό στόλο της Μεσογείου κατευθύνθηκαν προς τα Βρετανέλια. Εδώ βλέπουμε ένα θετικό χάρτη από το ημερολόγιο του πολέμου του Μπρεσλάου, που δείχνει την πορεία του πλοίου και τον βομβαρδισμό του Μπονέ. Εδώ φαίνεται πιο καθαρά από όπου ξεκίνησαν τα πλοία. Φανταστείτε ένα λέιζερ το οποίο δείχνει εκεί που γράφει Μεσίνα. Κατέβηκαν στην Αλγερία, που βάρθησαν τις δύο ναυτικές γαλλικές βάσεις εκεί για να μην σταλεί στρατός, επέστρεψαν πίσω. Στο χάρτη αυτό πρόκειται για θετικούς χάρτες από το πολεμικό ημερολόγιο. Οι χάρτες αυτοί προέρχονται από το πολεμικό αρχείο του Φράιμπουργκ στην Νότια Γερμανία, το αρχείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εδώ φαίνεται η πορεία πάλι από το πολεμικό ημερολόγιο του Μπρεσλάου, η πορεία που ακολούθησε από τη Μεσίνα, πέρασε το ακροτήριο Ματαπά, πέρασε το ελληνικό αρχιπέλαγος, στη Δονούσα, στην ίσο Δονούσα των Κυκλάδων, τους περίμενε ένα γερμανικό φορτικό πλοίο με γεάνθρακες, το οποίο είχε αλλάξει και το όνομά του, το είχε αλλάξει για ελληνικό όνομα, για να μην γίνει αντιληπτό από τους Βρετανούς. Έγινε η ανθράκευση και τα πλοία συνέχισαν προς τα Βρετανέλια. Εδώ φαίνεται λίγο καλύτερο στην επόμενη διαφάνεια, όπου βλέπουμε τα εξής. Ο διοικητής του Βρετανικού στόλου, ο Σερ Άρτσιμπαλντ Μπέρκλεϊ Μίλνε, είχε τοποθετήσει το μισό Βρετανικό στόλο της Μεσογείου στο Γιβραλτάρ, περιμένοντας την έξοδο των γερμανικών πλοίων από τη Μεσόγειο, γιατί αυτά έπρεπε να πάνε στο Κύριο, στη Γερμανία. Ενώ ο άλλος μισός υπό τις διαταγές του αντινάβαρκου Trabris, Ernest Trabris, και αποτελούμενος από τα θωρηκτά Defense, Black Prince, Warrior, Duke of Edinburgh, Gloucester και Dublin, έτσι, καθώς και 8 αντιετροπηρικά έψαχναν τα Breslau και διώγονταν τα φώνα να τα βυθίσουν στην Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην Αδριατική υπήρξε μια σύντομη συνάντηση και σύντομη ναυμαχία ανάμεσα στον Breslau και τον Dublin, το οποίο όμως στη συνέχεια έχασε το πιο πλοίο. Το Breslau και το Goeben ήταν τεχνητικά ανώτερα από τα βρετανικά πλοία, ήταν ταχύτερα. Με αποτέλεσμα τα βρετανικά πλοία τα χάνουν πολύ εύκολα. Στις 10 Οκτωβρίου 1914 το πρωί, τα γερμανικά πλοία πέρασαν τα Δανέλια, σηκώντας καταφύγες στην ουδέτερη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μισή ώρα μετά το κατάπληκτο των γερμανικών πλοίων, κατέφτασε και ο Βρετανικός στόλος στην είσοδο του Δανέλιου. Εδώ πέρα, σε μια σκούρα γκρίζα γραμμή, που ανεβαίνει μέχρι τα Δανέλια, φαίνεται η πορεία του Γκίρνου και Breslau. Αν παρατηρήσει κανείς, η μαύρη γραμμή είναι η γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, του Dublin. Όχι, το Dublin είναι οι μικρές τελίτσες. Η άλλη είναι του διαφέρει το όνομα αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Και η γραμμή, η πορεία με τις γραμμές και τις μικρές τελίτσες που περνάει πάνω από την Κρήτη, είναι τα υπόλοιπα πλοία του Βρετανικού στόλου, τα οποία, αν δεν παρακολουθήσει κανείς, θα δει ότι αυτά πήγαν παράλληλα. Δηλαδή, ενώ το Breslau βρίσκεται ανάμεσα στην Αμοργό και στην Άξο, που περνάει, ο Βρετανικός στόλος βρίσκεται νότια της Αμοργού και συνεχίζει προς τη Χίρο. Περνάει ανατολικά της Χίρου, ενώ Breslau και Goeben περνάνε δυτικά της Χίρου και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Φτάνοντας δηλαδή στο ίδιο σημείο με μισή ώρα διαφορά. Μισή ώρα γρηγορότερα τα δύο γερμανικά πλοία πήγαν στα Δανέλια. Εδώ βλέπουμε την περίμνη στο κάτω μέρος και τα απόνερα του Breslau και από πίσω τα άλκορα του Goeben κατά τη διαφυγή τους, με μεγάλη ταχύτητα. Εδώ βλέπουμε το Gloucester, το Gloucester ήταν το προηγούμενο που μου διέφερε το όνομα, το Gloucester και το Dublin να προσπαθούν να ακολουθήσουν την πορεία του Breslau και του Goeben. Εδώ πάλι τα δύο πλοία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι η διαφυγή των Breslau και Goeben πραγματοποιήθηκε λόγω της τεχνικής ανωτερότητας των δύο πλοίων, ιδιαίτερα στο θέμα της ταχύτητας. Η διαφυγή των πλοίων αυτών αποτέλεσε όχι μόνο ήττα του Βρετανικού γοήτρου, αλλά και την αρχή του τέλους της μεγάλης περιπέτειας της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, η οποία τελείωσε με την ήττα της Εντάντ στη μάχη της Χαλίπολης. Εδώ ξεκίνησαν όλα. Αν διεθνούσαν όλες αυτά τα δύο πλοία, δεν θα έμπαινε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον πόλεμο, πιθανώς όχι, και δεν θα χάμε όλη τη συνέχεια της ιστορίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, η μάχη της Καλύπολης με 500.000 θανάτους, νέων ανθρώπων που χάθηκαν εκεί. Δεν θα είχαμε την μικρασιατική καταστροφή, πιθανώς όχι, διότι αν δεν υπήρχε δουλειά στον πόλεμο, δεν θα είχαμε τις ανταλλαγές των πληθυσμών. Δεν θα είχαμε το κυνήγι των ελληνόφωνων και των ελληνογενών στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο Πόντο, των Ποντίων. Δεν θα είχαμε γενοκτονίες Αρμενίων. Θα έχουμε ίσως μια διαφορετική ιστορία από ό,τι έχουμε σήμερα. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Το γεγονός αυτό ακολούθησε τον πρώτο λόγο του Βρετανικού ναυαρχείου Winston Churchill σε όλη του τη ζωή. Είναι περιττό να υποθεί ότι όλο το ανώτατο επιτελείο του Βρετανικού στόλου της Μεσογείου ξυλώθηκε μετά την αποτυχία του να βυθιστούν τα Breslau και Goeben. Εδώ βλέπουμε στην αριστερή πλευρά την τελευταία καταχώρηση στο πολεμικό ημερολόγιο του Breslau. Πρόκειται πάλι για αυτή τη φωτογραφία από το Ομοσπονδιακό Αρχείο της Γερμανίας, όπου αναφέρεται ο κατάπλουστο πλοίο στις 5:25 το πρωί της 10 Αυγούστου του 1914 και η συνοδεία τους από τουρκικά τοπιλοβόλα στην ναυτική βάση του Ναρά. Στην Ελλάδα γράφεται και λέγεται Ναγκαρά, αλλά προφέρεται Ναρά, γιατί είναι ένα γκέ με ένα ανάποδο υπερσπωμένο, λέγεται στα τουρκικά Γιουμουσάκ γκέ και προσφέρεται δου, δηλαδή όπως εμείς λέμε Ερντογκάν, αλλά λέγεται Ερντοάν στα τουρκικά. Μια μικρή διευκρίνηση αυτό όσον αφορά την. Εδώ έχουμε μια σειρά από εξαιρετικές φωτογραφίες που δεν έχει δει κανείς άλλος μέχρι τώρα, δηλαδή έχουν μπει κάποια στιγμή σε κάποια σελίδα στο Facebook, αλλά ποτέ δεν έχουν μιλήσει, ούτε έχουν δειχτεί δημόσια αυτές τις φωτογραφίες. μαρτύρες. Εδώ βλέπουμε την άφηξη των αυτών του Πρεσλαού στον Άρα με Τούρκους στρατιωτικούς, ένας που κάθεται στη μέση. Τους παραχωρήθηκε ένας μικρός χώρος όπου πάνω από την πόρτα έχουν βγάλει μια πάντα από τα καπέλα των αυτών, όπου γράφει SMS Breslau και την έχουν καρφώσει. Εκεί μέσα είναι ο τηλέγραφος που επικοινωνούν με τη Γερμανία και επικοινωνούν με την πρεσβεία, την γερμανική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη για την αποκατάσταση της τύχης των δύο πλοίων. Θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι, φανταστείτε, είναι κάποιος στα φρούρια του Ελισπόδου, Τούρκος στρατιωτικός, ο οποίος βλέπει δύο μεγάλα γερμανικά πλοία να μπαίνουν μέσα. Οι μισοί ρωτάνε, αν τα βαρέσουμε, οι άλλοι μισοί ρωτάνε, αν τα βαρέσουμε. Τελικά η απόφαση που πάρθηκε ήταν να τα αφήσουν, να τα συνοδεύσουν μέχρι τον Άρα και να αφήσουν την διπλωματία να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Η προβληματική των Τούρκων ήταν ότι τι κάνουμε με αυτά τα δύο πλοία. Τι γίνεται, τους αφήνουμε τους Γερμανούς να περάσουν ή όχι. Στην Τουρκία το διάστημα εκείνο υπήρχε ένα κόμμα το οποίο ήταν προγερμανικό, με κύριο αντιπρόσωπό του τον Ενβέρ Πασά, ο οποίος ήταν ο υπουργός στρατιωτικών και πολέμου, προγερμανός, και από την άλλη υπήρχαν αντίστοιχα κόμματα και αντίστοιχη πολιτική, πάλι μέσα στην κυβέρνηση του Σουλτάνου, οι οποίοι ήταν προ-Βρετανοί. Υπήρχε λοιπόν μια διελκυστίδα ανάμεσα στους δύο, αν θα κρατήσουν τους Βρετανούς ή αν θα πάρουν τους Γερμανούς. Η γερμανική πλευρά από τη δικιά της μεριά έπεσε αυτό το διπλωματικό παιχνίδι εκεί. Δηλαδή έριχνε ένα στρατιωτικό δόλωμα στους Τούρκους. Το στρατιωτικό δόλωμα ήταν το εξής, ότι εσύ έπρεπε στα πλοία τα έχουμε χαμένα. Εσύ έχουμε αμυναλίσπου που θα τα βυθίσουν, να δώσουν ολόκληρος ο Βρετανικός στόλος έξω. Τι κάνουμε με αυτά, τα παραχωρούμε στους Τούρκους. Έτσι και βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Άλλο θέμα ήταν ο ρόλος της κοινής τουρκικής γνώμης, η οποία θεωρούσε ως βρετανική προδοσία τη μη παράδοση των πληρωμένων και μη παραδοθέντων πλοίων Ρεσαντιγέ και Σουλτάν Οσμάν Εφίλ, τα οποία επιτάθηκαν από τους Βρετανούς κατά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως είπα πριν, το οθωμανικό ναυτικό για να αντιτάξει κάποια δύναμη στο ελληνικό ναυτικό παράγγειλε δύο πλοία στην Αγγλία. Αυτά τα πλοία τα πλήρωσαν, κατασκευάστηκαν και πριν παραδοθούν. Κατασκευάστηκε το ένα, το άλλο είχε αρχίσει να κατασκευάσει, το ένα ήταν έτοιμο και πριν παραδοθούν στην Τουρκία, στην έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα πήρε, τα επίταξε και τους έδωσε και ένα όνομα. Το ένα μου φαίνεται ονόμασε His Majesty's Ship Envy. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη της Τουρκίας, η οποία λέει εμείς πληρώσαμε και δεν μας τα δώσατε. Και υπήρχε ένα πολύ αρνητικό κλίμα για τους Βρετανούς στην Τουρκία και την διάσταση. Εδώ σημειωμένο ότι το Envy έλαβε μέρος στην αμαχία της Γιουτλάνδης. Εδώ βλέπουμε και πάλι μέλη του πληρώματος. Εγώ βρίσκω αυτές τις φωτογραφίες, δεν ξέρω αν εσάς σας αρέσουν, αλλά εγώ βρίσκω αυτές τις φωτογραφίες που ποτέ δεν έχουν εκδοθεί, ποτέ δεν τις έχουμε δείξει. Εξαιρετικές. Είναι σέπια όταν τις βλέπει κανείς. Σώσαμε γιατί σε ορισμένες από αυτές έχουν είχαν αρχίσει να χαλάνε και καταφέραμε κάποιες από αυτές να τις χαλάρουμε. Τις βλέπετε εδώ, είναι εξαιρετικές φωτογραφίες όπου βλέπουμε οθωμανούς αξιωματούχους με μέλη του πληρώματος του Μπρεσλάου. Το Μπρεσλάου και το Γεώργιο εντάχθηκαν στον οθωμανικό στόλο. Το Μπρεσλάου με το ονομαστή, όπως είπε και πριν, σε Μικυλή, προς τιμήν της χαμένης για τους Τούρκους νήσου Μυτιλίνης και το Κιούμπεν ονομάστηκε σε Γιαβούς Σουλτάν Σελίμ. Αργότερα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε μόνο το Γιαβούς, χωρίς Σουλτάν Σελίμ. Μάλιστα ήταν το πλοίο που όταν πέθανε ο Γεμαλάδα Τούρκ, τον πέρασε από την Ευρωπαϊκή Ακτή στην Ασιατική Ακτή. Δηλαδή, ο ρόλος του Τούρκ ήταν πάνω στο Γιαβούς. Και αυτά τα δύο πλοία όμως, για να μην προκύψει πόλεμος άμεσος ανάμεσα στην Τουρκία και στη Βρετανία, δημιουργήθηκε μια εικονική πώληση. Δηλαδή, στις εφημερίδες έγραψαν ότι οι Γερμανοί πούλησαν στο Οθωμανικό ναυτικό αυτά τα δύο πλοία. Αλλά η πώληση αυτή ήταν μόνο εικονική. Τα τρία παρέμειναν γερμανικά με γερμανικό πληρώμα. Τα πληρώματα όμως στις επίσημες τελετές δεν εμφανιζόντουσαν με το ναυτικό πηλί και το γερμανικό, αλλά με θέση. Το θέση που φοράγαν όλοι οι Οθωμανοί ναύτες. Ο ναύαρχος Σουκών, ο οποίος ήταν ο διοικητής της Mittelmeer Division, της ναυτικής μοίρας, της γερμανικής αυτοκρατορικής μοίρας Μεσογείου, τέθηκε επικεφαλής και γενικός ναύαρχος του Οθωμανικού ναυτικού, υπαγόταν όμως στο Οθωμανικό επιτελείο πολέμου. Εν αντιθέσει με τα γερμανικά υποβρύχια αργότερα, το 1915 και αργότερα, μιλάει για το υποβρύχιο 221 με τον Ότο Χιάση, τον υποβρύχιο Ότο Χιάση, το πρώτο πλοίο που πήγε ποτέ γερμανικό, υποβρύχιο που πήγε ποτέ στην Μεσόγειο. Αυτά υπαγόντουσαν κατευθείαν στην ναυτική διοίκηση τη γερμανική. Έτσι. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό υποβρύχιο, το οποίο μέσα σε 2 μέρες, 3 μέρες βήθησε 2 μεγάλα φορτηγά, το Manchester και το Triumph, έξω ακριβώς από τον Ελίσπανα. Στα Μπρέσλαο και Γκέμπεν ανακτήθηκε η Ερυθρά Σημαία Μισελίνο, όπως το βλέπουμε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία. Το Μπρέσλαο στην Κωνσταντινούπολη το Σεπτέμβριο του 1914 να έχει την κόκκινη σημαία με την Μισελίνο, την τουρκική σημαία. Εδώ το βλέπουμε πλέον σε μια μυστική κάρτα, οθωμανική κάρτα από εκείνη την εποχή, όπου επάνω δεξιά, το επάνω μονόγραμμα, αρκετό μονόγραμμα γράφει BDE, και από κάτω ο τίτλος του Οθωμανικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού. Στη γραφή που χρησιμοποιούνταν τότε, η γραφή στη λειτουργία άλλαξε μετά από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας επί Μουσταφά Κεμάλ. Μπήκε η λατινική γραφή, μέχρι τότε έγραφαν σε αραβική γραφή. Εδώ είναι πάλι η γραφή, η ίδια του Μιτιλή, του πλοίου. Εδώ το βλέπουμε με τα 4 φουντάρα, τον κεράτιο κόλπο μπροστά από το Υπουργείο Ναυτικών στο Γαϊντάρ Πασά. Όσοι γνωρίζουν, όπως ο φίλος μου ο Απόστολος που βρίσκεται εδώ και δοκιμάει από την παρουσία του, όσοι γνωρίζουν το χαλίς, το κεράτιο, ξέρουμε περίπου βρίσκεται αυτό το κομμάτι. Αυτό βρίσκεται περίπου απέναντι από το φανάρι, που βρίσκεται το προδιαρχείο. Εδώ βλέπουμε το Οθωμανικό Υπουργείο Ναυτικών στο Χαϊντάρ Πασά, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει όπως σήμερα. Η μόνη διαφορά είναι ότι όλη η περιοχή γύρω είναι χτισμένη με καινούργια κτίρια. Εδώ βλέπουμε την ομάδα αποβίβασης, η λεγόμενη Landungstruppe, στα Θαραπιά. Είναι μια περιοχή του Βοσπόρου, το φθινόπωρο του 1914. Είναι η ίδια περίοδο, για να σας το δώσω λίγο λογοτεχνικά, η ίδια περίοδο όπου η Μαρία Ιορδονίδου γράφει τη Λοξάνδρα. Στο ίδιο σημείο, έτσι. Στο Μεγάλο Ρέμα έμενε η Ιορδονίδου. Εδώ βλέπουμε μια παρέλαση του πληρώματος του Μπρεσλάου στα Θεραπεία, εκεί που βρίσκεται σήμερα το γερμανικό προξενείο και το γερμανικό γερμανών πεσόντων από τους δύο πολέμους, και από τον πρώτο και από τον δεύτερο. Βλέπουμε όλη την Ιττική με την αυτοκρατορική γερμανική πολεμική σημαία αντιφέρνανε, το άγευμα από πίσω με τα καπέλα και τα όπλα, το τύπανο να πέσει και η ορχήστρα και να πηγαίνουμε. Στην αριστερή σελίδα βλέπουμε από το ημερολόγιο πολεμικό ημερολόγιο του Μπρέσλαου προέρχεται και αυτή. Στο κόκκινο κομμάτι αναφέρεται ότι η πώληση στους Οθωμανούς, αυτή είναι η κατατόπιση για τους ναύτες του Μπρέσλαου και της Mittelmeer Division, της μοίρας Μεσογείου, της γερμανικής. Αναφέρεται ότι η πώληση στους Οθωμανούς είναι εικονική και ότι τα πλοία παραμένουν στη γερμανική κυριότητα. Καταγεγραμμένο επίσημα εκεί. Στη δεξιά πλευρά βλέπουμε τις οχυρώσεις και τα ανακοπέδια των βατανελίων, τα οποία δημιουργήθηκαν με γερμανική βοήθεια και συμμετοχή. Περνάω από την άλλη, ελπίζω, επειδή λείπει το λέιζερ. Εδώ είναι το Kilitbarrier, το κλειδί των βατανελίων, σε αυτό το σημείο ακριβώς. Εδώ είναι οχυρό από τη μία του κυρίου Μπαΐρη και από την άλλη, το οποίο κλείνει τελείως τα βαρβανέλια. Εδώ βρίσκεται το Τσανάκαρη. Στο σημείο αυτό, κάτω είναι το Σετούλ Μπαΐρη. Είναι το οχυρό του Σετούλ Μπαΐρη. Πολύ ισχυρό φρούριο, το οποίο εμπόδιζε στα πλοία να πλησιάσουν στον Ελίσποντο. Όλες αυτές οι κάθετες που βρίσκονται στον Ελίσποντο με γερμανικά σχέδια είναι τα ναρκοπέδια που τοποθετήθηκαν εκεί και δεν μπορέσουν να περάσουν εχθρικά πλοία. Η μόνη δυνατότητα για να περάσουν εχθρικά πλοία μέσα από τον Ελίσποντο ήταν να πάνε ανακαλυφτικά, να πραγματοποιηθεί γρύπηση ναρκών, να αφαιρεθούν και μετά να μπορέσουν να περάσουν μεγάλα πλοία. Τα αναργαλυφτικά όμως που θα πλησίασαν εκεί με τα ισχυρά πυροβόλα που υπήρχαν σε όλη την ακτή των Δαβανιλίων και από τις δύο πλευρές, τη φυσόρωσαν. Δηλαδή ήταν σχεδόν ένα απροσπέλαστο κομμάτι θάλασσας στα Δαβανέλια. Με ένα πολύ ισχυρό ρεύμα. Εδώ βλέπουμε άνδρες του Μπρέσλαου με φέσια, όπως έπαιναν δεξιά και έπρεπε να φορούν φέσια. Στο Κωνσταντινούπολη. Εδώ βλέπουμε την οχύρωση της θέσης πολυβόλων στο Χιλίτ Μπαΐρ με βοήθεια, μια διαφοροποίηση πάλι εδώ. Το κανονικό όνομα είναι Χιλίτ Μπαΐρ, γράφεται με B-A-H-I-R στα τουρκικά. Και οι Γερμανοί αλλά και οι Βρετανοί το ονόμασαν Χιλίτ Μπαΐρ, όπως και το Σετούλ Μπαΐρ το ονόμασαν Σετούλ Μπαΐρ. Αν διαβάσει λοιπόν κανείς ιστορία, θα τα βρει σαν Σετούλ Μπάσεν και σαν Χιλίτ Μπαΐρ. Εδώ βλέπουμε, όπως είπα, την οχύρωση θέσης πολυβόλων με βοήθεια του πληρώματος του Μπρέσλαου. Φαίνεται ένας ναύτης του Μπρέσλαου με ένα διοπτευτικό εργαλείο για την απόσταση του στόχου που βρίσκεται στη δεξιά άκρη. Εδώ είναι μία φωτογραφία που γράψα φέτος και δείχνει τις οχυρώσεις, τις οθωμανικές οχυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Χιλίτ Μπαΐρ και στο βάθος το αρχείο φρούριο του Χιλίτ Μπαΐρ, το οποίο υπάρχει εκεί από την εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, του Σουλεϊμάν Καδμίνη. Εδώ βλέπουμε ακόμα να υπάρχει μέχρι σήμερα ένα βαρύ πυροβόλο κρου, γερμανικό πυροβόλο, που φανταστείτε όλα τα παράλια του Ελισπόντου να είναι εφοδιασμένα με τέτοια βαριά πυροβόλα. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία του Σετούλ το 1914. Είναι το φρούριο που φαίνεται εκεί, επίσης εξοπλισμένο. Είναι λίγο πιο βόρεια, είναι γύρω στα 200-250 μέτρα από το ακροτήριο Έλλη, προς τα βόρεια. Από την ανατολική πλευρά της Χερσονήσου της Καλυβούρης. Δηλαδή, είναι ένα από τα φρούδια που έβλεπε το Αβέροφ όταν κυνηγούσε τον εθνικό στόλο, ο οποίος έμενε στα Βαρβανέλια. Υπάρχουν μάλιστα στην αναφορά στο βιβλίο του Δημήτρη Φωκά για τον πρώτο Βαλκανικό, για την αμαχία του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, συγκεκριμένα για την αμαχία της Έλλης, υπάρχει αναφορά ότι το Αβέροφ έφτανε μέχρι το Σετούλ Μπαΐρ και από εκεί δεν συνέχισε λόγω ναρκοπαιδίων ήδη από τότε που υπήρχαν. Ο Δημήτρης Φωκάς είναι... Συγγνώμη, ξέχασα να αναφέρω ότι έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας τον κ. Παπαδημητρόπουλο, ο οποίος είναι ο ιστορικός και υπεύθυνος, ένας από τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, του Ελληνικού Ελληνικού Ναυτικού. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι εδώ. Και εδώ βλέπουμε το Σετούλ Μπαΐρ σήμερα, στο βάθος όπως είναι το φρούριο, όπως υπάρχει το φρούριο μέχρι σήμερα. Εδώ ένα από τα βαριά πυροβόλα κρουπ στις οχυρώσεις του Σετούλ Μπαΐρ. Φωτογραφία του Αργεντινής στην πριν λίγες ομάδες. Εδώ βλέπουμε τον οθωμανικό στόλο να επιστρέφει στο Βόσπορο μετά από γυμνάσια το Σεπτέμβριο του 1914. Διακρίνεται η πρίμη Η πρίμη του Μπρεσλαού είναι αυτή η μεγάλη πρίμη που φαίνεται εδώ, και στο βάθος μία σειρά από βομβανικά παιδιά τα οποία κάνουν γυμνάσια. Εδώ, βέβαια, το Γκέμπελ, το οποίο εντάχθηκε σαν ναυακίδα του Οθωμανικού στο όριο με το όνομα Γιαγκού Σουλτάν Σελίμ, ένα μεγάλο φορητό, με πολύ μεγάλη ιστορία. Το Γκέμπελ επί Ινωνού, επί πρωθυπουργίας Ινωνού στην Τουρκία, προσφέρθηκε για πούλημα, ήταν να πουληθεί για σκάβο. Να το δώσουν να κοπεί, να διαλυθεί και να πουληθεί σαν μέταλλο. Προσφέρθηκε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Επί Adenauer. Η Γερμανία έχει την πούλα της καμένη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ανέφθηκε να το αγοράσει. Και αυτό το ιστορικό πλοίο κατέληξε να κοπεί, να πουληθεί σαν σκράπ και μάλλον να υπάρχει σήμερα σαν νεροσολύνες κάπου στην Κωνσταντινούπολη, στα καινούργια σπίτια που φτιάχτηκαν. Εδώ το βλέπουμε ως Γιαγκού Σουλτάν Σελίμ, το φθινόπωρο του 14, με τουρκική σημαία. Και φυσικά τον Μπρεσλαού ως Μιτιλή. Και θα πρότεινα να δούμε τις φωτογραφίες του Μπρεσλαού, πολύ ωραίες φωτογραφίες κατά τη γνώμη μου, στο Βόσπορο και την Κωνσταντινούπολη, την περίοδο αυτή. Εδώ βλέπουμε το Μπρεσλαού, το πλήρωμα του Μπρεσλαού, μπροστά στην πλώρη, τις δύο μεγάλες καδένες της Άγκυρας. Ανεβαίνει μέχρι η ναύτας ανεβασμένη μέχρι το ψηλότερο σημείο της γέφυρας και ακριβώς αριστερά τα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε. Τα ανάκτορα, τα θερινά ανάκτορα του Σουλτάνου. Είναι πάνω στον Βόσπορο. Εδώ βλέπουμε το Μπρεσλαού έξω από το Αρναούτκιόι, στην πόλη. Επειδή δεν υπήρχαν φυσικά γυναίκες, κάθε Κυριακή υπήρχε κονσέρτο μουσικής. Η πάντα στο βάθος παίζει και οι ναύτες χορεύουν. Αυτή είναι η πίστα. Εδώ βλέπουμε ένα μέρος του πληρώματος του Μπρεσλαού να τρώει μια ναυτική σπεσιαλιτέ, η οποία λέγεται Λάπκαος. Εγώ που το έχω δοκιμάσει είναι να το φτύνεις. Έχει δηλαδή ένα μείγμα πατάτας, ρυζιού, με σαρδέλες παστές και από πάνω ένα αυγό μάτι. Δεν το έγινε τίποτα αυτό. Αλλά εντάξει, θεωρείται δεν το δοκιμάσατε. Πώς? Το δοκιμάσατε. Στον Βόλο. Είναι βορεινή σπεσιαλιτέ των ναυτικών. Με ό,τι είχαν δηλαδή, ό,τι περίσσευε, έκαναν λαπκάος και το πρόβλημα. Εδώ πέρα είναι αυτός με το πιάτο στη μέση. Εδώ βλέπουμε την μπάντα να παίζει στο κονσέρτο της Κυριακής. Δίπλα στα πυροβόλα, κάποιοι επισκέπτες έχουν πάει μόνο με την Κωνσταντινούπολη για να ακούσουν τη μουσική και να επισκεφθούν το πλοίο. Εδώ βλέπουμε το Μπρεσλαού στο Βόσπορο, στην περιοχή Ιστινιέ. Τους ναύτες να κάνουν δουλειές, ένας πάρει συνέχεια στον αέρα, γιατί πάρει κάμερα στον αέρα και οι άλλοι να βουτήξουν. Από το ίδιο ακριβώς σημείο είναι η ναύτος όπου φαίνεται, λοιπόν, φαίνεται πάρα πολύ καθαρά η δομή της κατασκευής του Μπρεσλαού με τα φινιστρίνια, με το πίκι να έχει βγει, ας πούμε, στο πλάι, η τέντα μπροστά στην πλώρη, να τους προστατεύει από τον ήλιο. Έτσι, αυτό είναι τώρα ακόμα τέλη Σεπτέμβρη του 1914, η θάλασσα είναι ζεστή και οι Γερμανοί κάνουν διακοπές. Όπως είπατε, στις Κυριακές πάντα μουσική, στο βάθος η ορχήστρα και ναύτες παντού. Θα πρέπει βέβαια τώρα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ακριβώς σε αυτό το σημείο, φέτος που ήμασταν εκεί, περνάγαμε με τα σκούτερ. Έτσι, υποβρύχια στα 74-75 μέτρα βάθος, με το μέσο βάθος του Μπρεσλαού, περνάγαμε με τα σκούτερ από αυτούς τους χώρους, όπου βλέπαμε όλα αυτά τα σίδερα, βέβαια καλυμμένα με οργανισμούς, αλλά όλα διακριτά. Δηλαδή, γυρνάγαμε από την κατάλυση, βλέπαμε τις φωτογραφίες και λέγαμε ρε φίλε, σήμερα είναι εκεί, ας πούμε, σε αυτό το σημείο. Βέβαια, οι Γερμανοί δεν ήταν μόνο στη θάλασσα, αλλά έκαναν και εκδρομές στα δάση του Βοσπόρου, όπως τους βλέπουμε εδώ. Στις 15 Αυγούστου του 1914, η Οθωμανική Αυτοκρατορία πρόσβαλε την ναυτική της συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία και έδωσε επιορία στην ναυτική Βρετανική αποστολή, η οποία εργαζόταν στη χώρα για τον εκμοντερνισμό του Οθωμανικού στόλου από το 1910, να εγκαταλείψει την Τουρκία μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου του 1914. Στα ποτέρνα ελληνικά θα λέγαμε οι Τούρκοι το σπάσανε τους Βρετανούς, το σπάσανε τους Άγγλους. Τους δώσανε πόρη. Τα στενά του Τετραπανελίων εξοπλίστηκαν με βαρύ πυροβολικό, όπως ανέφερα και πριν, και τα στενά του Βοσπόρου φυλάσσονταν από τα Μπρέσλαου και Γκέμπεν, γιατί είχαν το φόβο των Ρώσων. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1914, τα στενά του Δαρδανελίων και του Βοσπόρου έκλεισαν επίσημα και τη διεθνή ναυσιπλοεία. Στις 29 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, το Μπρέσλαου και το Γκέμπεν, πλέοντας υπό Οθωμανική σημαία, βομβάρισαν τις ρωσικές ναυτικές βάσεις του Νοβοροσίσκ και της Σεβαστούπολης. Οι δύο αυτές επιθέσεις οδήγησαν στην κήρυξη του πολέμου στις 2 Νοεμβρίου του 2014 από τη Ρωσία ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη συνέχεια στην είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πλευρό των κεντρικών δυνάμεων ενάντια στην τριπλή Αντάντ, Ρωσία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία στις 12 Νοεμβρίου του 2014. Στα αριστερά βλέπουμε μια καταχώρηση στο ημερολόγιο πολέμου του Μπρεσλάου σχετιζόμενη με τον βομβαρδισμό του Νοβοροσίσκ στην Αζωφική. Αζωφική ονομάζουμε τη θάλασσα του Αζόφ στην Νότια Ρωσία, την 29η Οκτωβρίου του 1914. Και φυσικά στην δεξιά πλευρά μια κάρτα προπαγάνδας εποχής εκείνης όπου δείχνει την πολεμική γερμανική σημαία με την πολεμική τουρκική σημαία. Θα πρέπει να πω ότι αιτία για τον βομβαρδισμό του Νοβοροσίσκ και της Σεβαστούπολης ήταν το γεγονός ότι στα βόρεια του Βοσπόρου το ρωσικό πολεμικό ναυτικό όντισε μια σειρά ναρκών. Γεγονός το οποίο θεωρήθηκε από την Οθωμανική κυβέρνηση ως πολεμική ενέργεια, ευθυνική ενέργεια. Τώρα, αν αυτό ισχύει ή αν είναι αιτιολογία για την επίθεση στη Ρωσία τότε, δεν είναι ξεκάθαρο. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη πάλι από το ημερολόγιο πολέμου του Μπρεσλάου, ο οποίος δείχνει την πορεία του πλοίου κατά την επιχείρηση επιθέσεων και βομβαρδισμό των ρωσικών θέσεων στο Νοβοροσίσκ. Βλέπουμε ότι βγαίνει από το Βόσπορο, κατευθύνεται στην Αζωφική, κάνει επίθεση στο Νοβοροσίσκ, συνεχίζει στο πότη της Γεωργίας, βομβαρδίζει και τις βάσεις τις ρωσικές στο πότη της Γεωργίας, επιστρέφει μέσω πόντου, μέσω Σαψούντας και πάλι στο Βόσπορο και μπαίνει στην φτάνη στην Κωνσταντινούπολη. Την ίδια περίοδο το Γκέμπεν βομβαρδίζεται σε Σεβαστούπολη και την Κριμαία. Εδώ βλέπουμε αξιωματικούς του Μπρεσλάου, όπου στη μέση, θα το πω μάλλον μεσία σειρά, ο τρίτος από τα αριστερά είναι ο κυβερνήτης του πλοίου, είναι ο φρεγάτερ καπιτέν Παουλ Κέτνερ. Και βλέπουμε δύο πολύ σημαντικούς, αργότερα πολύ σημαντικούς αξιωματικούς. Αξιωματικούς εδώ είναι ο Κάρλς Ρόλφ, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, από τη δεξιά μεριά επάνω σειρά. Και στους δύο κάτω καθιστούς, στα αριστερά, είναι ο Καρλ Ντούνιτς. Ο Καρλ Ντούνιτς, στο 4ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ο διοικητής του υποβρύχιου όπλου. Ήταν υπεύθυνος για όλες τις επιθέσεις του Ατλαντικού, για τη μάχη του Ατλαντικού, και μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ ήταν εκείνος που ανέλαβε καγκελάριος, διοικητής του Γερμανικού Ράιχ, μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, γιατί Φιούρερ, οδηγός, δεν υπήρχε πλέον, για αυτό το λύση, και ο οποίος υπέγραψε την συνθηκολόγηση με τους συμμάχους. Είναι μια μεγάλη μορφή στην γερμανική ναυτική πολεμική ιστορία, ο Καρλ Ντούνιτς. Εδώ πολύ νεαρός, φαίνεται να δούμε στην αρχή της καριέρας του. Ο άλλος, ο Καρλς Ρόιθρο, ήταν επίσης μεγάλος ναύαρχος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και υπήρχε μετά την αυτοκτονία του Χίτλερ ήταν θέμα αν θα αναλάβει ο Ρόλφς ή αν θα αναλάβει ο Ντούνιτς. Ο Ντούνιτς, επειδή ήταν νεότερος, προτάθηκε σε αυτόν να μπει στην ηγεσία των τελευταίων ημερών του Ράιχ, του Τρίτου Ράιχ. Εδώ βλέπουμε ένα από τα κανόνια του του Μπρεσλάου να βομβαρδίσει τον Νοβοροσίσκ, στη θάλασσα του Αζόφ. Εδώ διακρίνονται καθαρά τα 105 χιλιοστών πυροβόλα του Μπρεσλάου από την ίδια επίθεση ενάντια στον Νοβοροσίσκ. Εδώ βλέπουμε τις αποθήκες καυσίμων του αυτοκρατορικού ρωσικού ναυτικού στο Νοβοροσίσκ, να κέρδονται. Καπνοί, πηδίστηκαν πολλά πλοία. Όλες αυτές οι ενέργειες φυσικά, οι επιθέσεις αυτές, έφεραν τα πρώτα παράσημα. Διακρίνονται ο δεύτερος από αριστερά, ο κυβερνήτης του Μπρεσλάου, του φρεγάτη καπιτέν Παουλ Κέπλα, και ο υποαξιωματικός ακριβώς δίπλα του, δεύτερος από δεξιά, Κάρλς Ρόιφ, με τον συντηρού σταυρό δευτέρα της τάξης, αλλά δεν έφεραν μόνο παράσημα, αλλά και νεκρούς. Οι τάφοι συγκεκριμένοι υπάρχουν μέχρι σήμερα και βρίσκονται σε γερμανικό στρατιωτικό κημητήριο στα Θεραπιά, στο Βόσπορο. Το γερμανικό στρατιωτικό κημητήριο και μάλλον και το κτίριο που βρίσκεται εκεί είναι το θερινό τμήμα του γερμανικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη. Αν θέλει να πάει κανείς να το επισκεφτεί για να δει τους συγκεκριμένους τάφους, χρειάζεται η ειδική άδεια του οικονομικού κράτους, την οποία είχαμε φέτος και πηγαίνοντας εκεί βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες, βγάλαμε και κάποια. Εδώ βλέπουμε τον Γκέμπεν να επιστρέφει στον Βόσπορο από τις επιθέσεις που πραγματοποίησε στην Κρυμαία. Φωτογραφία έχει τραβηχτεί από τον Μπρεσλάου μπαίνοντας στον Βόσπορο και κατευθυνόμενα και τα δύο πλοία στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του τέλειο Οκτωβρίου του 1914. Τα πληρώματα των δύο πλοίων δέχονται θερμής υποδοχής εδώ από το Οθωμανικό επιτελείο στο Ιστινιέ στο Βόσπορο. Φαίνονται οι Οθωμανοί αξιωματούχοι, φαίνεται ένας Γερμανός αξιωματούχος και τα παραταγμένα πληρώματα δεξιά και αριστερά. Οι επιτυχίες αυτές έγιναν με θέρμοι αποδεκτές, φυσικό αυτό για τους πλούτους και τους Γερμανούς, και αποτέλεσαν στοιχείο προπαγάνδας υπέρ των κεντρικών δυνάμεων. Εδώ έχουμε μία φωτογραφία, η οποία γράφει δεξιά επάνω «Schiffskämpfe im Schwarzen Meer». Σημαίνει πόλεμος πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Το ίδιο γράφεται και στα τουρκικά με αραβική γραφή, ακριβώς δίπλα. Γράφουν Τούρκισε Κρόιτσα Μιτιλή, τουρκικό θορυκτό Μιτιλή, δεν αναφέρουν πουθενά τη λέξη Μπρεσλάου, και Τούρκισε Πάτσα Κρόιτσα, τουρκικό βαρύ θορυκτό Σουλτάν Γιαβούσελη, το οποίο βρίσκεται πίσω. Με τα 4 φουγάρα μπροστά, η δηλιακή κάρτα για να δείξει τη δράση των δύο πλοίων. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε για τις δυνάμεις της Αντάντα, οι οποίες είχαν ρίξει το δυναμικό του στο δυτικό μέτωπο, Γαλλία-Γερμανία, μεγάλες απολύσεις εκεί, αποτέλεσε το κλείσιμο των Δαναλίων στην αυσιπλοεία. Καθώς διακόπηκε η σύνδεση με τους υπερβολώνες της Ουκρανίας και της Νότιας Ρωσίας, οδηγώντας σε τεράστια προβλήματα τόσο των επισιτισμών της Γαλλίας όσο και της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Φανταστείτε ότι για αιώνες η πορεία των Σιπηρών, η πορεία του Σταριού, του Κρυθαριού, ήταν από την Ουκρανία, από την Αζωφική προς την Ευρώπη. Αυτός ήταν ο λόγος που και η Σύρος, η Μούπολης, έγινε πρωτεύουσα των κυκλάδων και ήταν ένα από τα κεντρικότερα σημεία, καθώς ήταν το σημείο που μεταφερόταν, το σιτάρι που προχωρόταν από την Αζωφική και την Ουκρανία σε μεγαλύτερα ατμόπλια και μεταφερόταν στα λιμάνια της Νότιας Γαλλίας, της Βρετανίας κλπ. Δηλαδή, όλη η Ευρώπη ζούσε, το ψωμί της Ευρώπης που ερχόταν από την Ουκρανία και από την Αζωφική. Όταν έκλεισαν τα Δαρδανέλια, κόπηκε το ψωμί της Ευρώπης. Κάτι έπρεπε να κάνουν λοιπόν οι δυνάμεις της Αντάντα για να αποκαταστήσουν αυτό το αυσιπλοϊκό δρόμο. Έτσι, οργάνωσαν και εκτέλεσαν την αποκαλούμενη εκστρατεία της Καλύπολης, η οποία είχε σκοπό τον έλεγχο των Δαρδανελίων από τις δυνάμεις της Αντάντα. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1915 ξεκίνησε η ναυτική επίθεση της Αντάντα στις Οθωμανικές ναυτικές οχυρώσεις των Δαρδανελίων. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για τις δυνάμεις της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς από την πρώτη μέρα της επίθεσης υπήρξε στεναρή αντίσταση από τους αμυνόμενους. Σε αυτή την αντίσταση, και μάλιστα στο μέτωπο, οι οποίοι στη Τουρκία αποκαλείται Αναχαταλάρ, ήταν υπεύθυνος ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, εκεί αναδείχθηκε σαν στρατηγάτης και πρώτη φορά. Αν και πιο πριν είχε δείξει την αξία του στο μέτωπο της Λιβύης, όπου πολέμησε ενάντια στους Ιταλούς, στον Ιταλο-τουρκικό πόλεμο. Οι συνεχείς επιθέσεις του Γαλλικού και του Βρετανικού στόλου δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα, καθώς δεν κατάφεραν να εξουδετερώσουν δυνάμει των στενών. Την 18η Μαρτίου του 2015, μάλιστα, απολέστηκαν σε μία μόνο ημέρα 3 πολεμικά πλοία, τα βρετανικά Irresistible, Ocean, καθώς και το γαλλικό θωρηκτό Bouvet, σε μία μόνο μέρα. Στις 25 και 26 Απριλίου του 1915 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαζική αποβίβαση στρατού στον κόλπο νότια του Σεντούλ Μπαρ, που είδαμε πριν την οχύρωσή του, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 1.000 περίπου ανδρών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας μέσα σε 2 μέρες. Εδώ μια φωτογραφία του αναφερόμενου κόλπου. Πάλι φαίνεται στο βάθος το φρούριο του Σεντούλ Μπαρ, δεν ξέρω αν το διακρίνεται, και ο κόλπος όπου έγινε η αποβίβαση. Ανάμεσα στα υπολείμματα των πλοίων διακρίνεται και το προσαραγμένο βρετανικό ατμόπλοιο River Clyde, το οποίο το προσάραξαν εκεί για να καταφέρουν να περάσουν κάποιοι στρατιώτες και για να προφυλάσει από τα βλήματα που έγιναν, τα πυροβόλα του Σεντούλ Μπαρ, τα οποία θέριζαν. Δηλαδή στην κυριολεξία. Εδώ βλέπουμε, όπως είδαμε και πριν, την ίδια περιοχή σήμερα. Το Σεντούλ Μπαρ στο βάθος και εδώ μπροστά το τετράγωνο, φαντάζομαι να διακρίνεται, είναι το κημητήριο, είναι το νεκροταφείο των στρατιωτών που έπεσαν εκεί. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα από τους τάφους των Βρετανών και Άντζαξ. Η Άντζαξ ήταν Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Και οι ημερομηνίες φαίνονται 25-26 Απριλίου, όταν προσπάθησαν να αποβιβαστούν. Δεν καταφέραν να κάνουν τίποτα. Εδώ βλέπουμε Οθωμανούς στρατιώτες, οι οποίοι αποκαλόντουσαν και αποκαλούνται σήμερα από τους Τούρκους Μεχμεττσίκ. Από το Μεχμέτ, όπως λέγαμε, Τόμι, όπως λέγονται, αποκαλόντουσαν Τόμι, ξέρω εγώ οι Εγγλέζοι. Μεχμέτ, ο Τούρκος φαντάρος, κατευθύνοντας στο μέτωπο της Καλίβουρης στην άμεση του 1915. Εδώ, σημερινή φωτογραφία, τωρινή φωτογραφία που δείχνει το τουρκικό νεκροταφείο πεσόντων στο ακροτήριο Έλλη, το οποίο αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο προσκυνήματος για τον τουρκικό πληθυσμό. Ας σημειωθεί ότι ανάμεσά τους υπήρξαν και τουρκόφωνοι χριστιανοί καραμαλίδες. Οι καραμαλίδες ήταν τουρκόφωνοι χριστιανοί, οι οποίοι και τη λειτουργία τους την έκαναν στα τουρκικά. Οι οποίοι πολέμησαν ως Οθωμανοί πολίτες, αναγκάστηκαν να πάρουν μέρος στον πόλεμο. Άσχετο, αργότερα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πληθυσμών μετά το 1922 προς χριστιανοί. Εδώ βλέπουμε το γαλλικό νεκροταφείο πλησίων του ακροτηρίου Έλλη. Γαλλική σταυρή, γαλλικά μνήματα. Αριστερά εδώ το γαλλικό επιτύμβεο και το μνημείο πεσόντων της κοινοπολιτείας στα δεξιά, όπου έχει από κάθε πλευρά τα ονόματα των οποίων χάθηκαν, τις μονάδες των στρατιωτών που χάθηκαν κλπ. Το τελευταίο της κοινοπολιτείας βρίσκεται ακριβώς στο ακροτήριο Έλλη. Το ακροτήριο Έλλη ονομάζεται σήμερα Μεχμεττσίκ Γκουρνιόν στα τουρκικά. Εδώ βλέπουμε ακόμα ένα θύμα αυτού του πολέμου, της μάχης Καλίπολης, ένα δυτικό βρετανικό πλοίο στο κόλπο του Σαρός, στα δυτικά της Χερσονήσου της Καλίπολης, κοντά στο Άντζακ Κόλπο, όπου οι Άντζαξ είχαν πάλι τεράστιες απώλειες. Μεγάλες απώλειες υπήρχαν και στην τουρκογερμανική πλευρά. Όπως βλέπουμε εδώ, το γερμανικό υποβρύχιο UB46, υπολείμματα το οποίο εκτίθενται σήμερα στο πολεμικό μουσείο του Τσανάκαρε. Αυτό που ξέκοψε σε έναν και βυθίστηκε. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Καλίπολης, εδώ είναι η εικόνα του Αιγαίου Πέλαγος, ο φάρος του ακροτηρίου Έλλη και ο μορφιά του Αιγαίου εκεί μπροστά. Στο σημείο αυτό χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η εκστρατεία της Καλίπολης ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1915 και έληξε τον Ιανουάριο του 1916 με σαφή ήττα των δυνάμεων της ΑΤΑΛ. Απολέστηκαν επίσημα 400.000 περίπου άνδρες, που είναι όλων των επόμενων δυνάμεων. Πρόκειται για 100 στρατιωτών σε λίγα μεταγής, των οποίων τα οικειολήματα σε ειδική μορφή πυρομαχικών και φυτισμένων πλοίων βρίσκονται ορατά μέχρι σήμερα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Πρόκειται για εμάς τους δίτες, για ένα εντοράντο της υποβρύχιας έρευνας, το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε μια παρουσίαση. Δηλαδή, μόνο για τη μάχη της Καλύπολης μπορεί να χρειαστούν έως και 3-4 ώρες για να αναφερθούν μόνο ως ονόματα και μια μικρή περίληψη των οποίων που βυθίστηκαν εκεί. Μεσουρανούσε στις μάχες της Καλύπολης, στα τουρκικά λέγεται Τσανάκαλες Σαβάσα, και μάλιστα από το Σαββάσιο τουρκικό πόλεμο, το όνομα σαν Σαββάσιο υπάρχει σαν μικρό όνομα στα τουρκικά, δηλαδή πάρα πολλοί Τούρκοι οι οποίοι πολέμησαν εκεί, βάφτισαν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους σε Σαββάσιο που σημαίνει πόλεμος και Κουρτουλούς που σημαίνει νίκη, δηλαδή συναντάς πολλούς Τούρκους που έχουν αυτό το όνομα Σαββάς ή Κουρτουλούς, που είχαν δύο φίλους αυτό το όνομα. Μεσουρανούσε λοιπόν τις μάχες της Καλύπολης, οι επιχειρήσεις των Μπρέσλαου και Γκέρτον συνεχίστηκαν ενάντια σε ρωσικούς στόχους στην Μαύρη Θάλασσα, έχοντας ταυτόχρονα αναλάβει την προστασία Νιαγωπό, μεταφορά Οθωμανικού στρατού στο ανατολικό μέτωπο και στο μέτωπο του Καυκάσου. Ας δούμε τώρα μερικές φωτογραφίες των δύο πλοίων κατά τη διάρκεια της μάχης της Καλύπολης, κατά την επίσκεψη του Γενικού Γερμανού Επιτελάρχη, στρατηγού August von Mackensen στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο αυτή. Στο νούμερο 1, ο κύριος από αυτούς, δηλαδή στη μέση με το καπέλο, είναι ο von Mackensen. Αριστερά ακριβώς με το Φέση από Αστρακάν είναι ο Ενβέρ Πασά, ο υπουργός πολέμου και στρατιωτικών του Σουλτανάτου. Ας μην ξεχνάμε ότι την περίοδο εκείνη οι Οθωμανοί δεν πολεμούσαν μόνο ως Τούρκοι πολίτες, Οθωμανοί πολίτες, αλλά δεν ήταν μόνο το Σουλτανάτο, αλλά ήταν και το Χαλιφάτο στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ο Σουλτάνος ταυτόχρονα αντιπροσώπευε και όλους τους μουσουλμάνους του πλανήτη. Διότι εκείνος έλεγε το Χαλιφάτο. Το Χαλιφάτο καταργήθηκε το 1918 μετά την απώλεια, μετά μάλλον την ήττα των Οθωμανών και των Γερμανών μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πρώτος κύριος με τα πολλά συρρίκια και με το φέση μπροστά δεξιά είναι ο ναύαρχος του Οθωμανικού και Γερμανικού στόλου Σουχόμ, Βίλεμ Σουχόμ. Και στο βάθος, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα περάσω να το δείξω, εδώ αυτός πίσω είναι πάλι ο Καρλτόνης στην αρχή της καριέρας του. Εδώ βλέπουμε την παράταξη των αυτών του Μπρέσλαου. Στα δεξιά οι χαρακτηριστικές τσιμινιέρες του Μπρέσλαου. Πίσω ο Σουχόμ και ο Πάουλ Κέτνερ παρουσιάζει το πλήρωμά του. Μπροστά αριστερά ο Κέτνερ με τα 4 συρρίκια. Δεξιά οι δύο που περπατάνε μπροστά στους παραταγμένους, ο αριστερός είναι ο Ρίχαρτ Άκερμαν, ο κυβερνήτης του Γκέρντεν, και μπροστά με ο στρατηγός von Mackensen είναι στο κατάστημα του Γκέρντεν, στο σημείο αυτό. Στο βάθος αριστερά, ο τελευταίος με το Φέση, είναι πάλι ο Καρλντόνης, και στα δεξιά είναι το Μπρέσλαου, φαίνονται πάλι τα φουγάρα του, τα χαρακτηριστικά του φουγάρα. Είναι ωραίες φωτογραφίες, οι οποίες τις διαθέτωσε πολύ μεγάλο φορμάτ, σε πολύ ψηλή ανάλυση. Για να δούμε λεπτομέρειες, δηλαδή μόνο έτσι κατάφεραν να διακρίνουν, μάλλον καταφέραμε να διακρίνουμε ποια άτομα, ποιος είναι εκεί και ποιος βρίσκεται στη φωτογραφία. Υπάρχουν και άλλα άτομα που θα μας πάει πάρα πολύ ώρα όμως και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αναφέρω εδώ. Ένα ιδιαίτερο γεγονός την περίοδο αυτή αποτέλεσε η επίσκεψη του Χέλμουντ φον Μιούκε στο Μπρέσλαου. Ο Χέλμουντ φον Μιούκε είναι αυτός ο κύριος με το πηλίκιο που είναι λίγο άσπρο επάνω, ανοιχτά τα πόδια, ο οποίος ανεβαίνει στη γέφυρα για να ανέβει στο Μπρεσλάου. Είναι μια ωραία εικόνα που δείχνει και τα καπόνια του Μπρεσλάου γυρισμένα προς τα έξω και τις σημεινιέρες, αλλά δείχνει και τις υπερκατασκευές του Μπρεσλάου. Όλοι αυτοί οι σωλήνες που βλέπουμε και αυτά τα εξοπλώματα, τα σιδεράκια που βγαίνουν έξω από τις υπερκατασκευές υπάρχουν μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτός ο Χέλμουντ φον Μούκε ήταν κυβερνήτης του πλοίου Emden, το οποίο βυθίστηκε στα νησιά Κόκκος του Ινδικού Ωκεανού το Νοέμβριο του 2014. Με μια μικρή βάρκα κατάφερε να μεταφέρει το πλήρωμά του από την Ινδονησία μέχρι τη Σαουδική Αραβία, την τσέτα της Σαουδικής Αραβίας, να διανύσει όλο τον ωκεανό και μετά μέσω του Σερίνου να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου δήλωσε παρουσίαση στο Μπρεσλάου το 1915, τον Απρίλιο του 1915. Και εδώ πέρα είναι οι τιμητικοί του που το δέχονται με τιμές κλπ. Όπως ανέφερα και πριν, το Μπρεσλάου λειτουργούσε κυρίως ως συνοδευτικό ενιοποπών. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία τραβηγμένη από το Μπρεσλάου, η οποία δείχνει την πόλη Σαψούντα το 1915, πριν την εκδίωξη των ελληνόφωνων πληθυσμών του έξινου πόλεμου. Στις 18 Ιουλίου του 2015 το Μπρεσλάου προσέκωσε στα ρωσική νάρκη, με αποτέλεσμα να παραμείνει στο Ιστινιέ και επιδιορθώσεις μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου του 1916. Εδώ το βλέπουμε στο Ιστινιέ κατά τη διάρκεια των διορθώσεων. Την περίοδο αυτή άλλαξαν τα πυρηνιά και τα ωραία κανόνια του πλοίου, έβγαλαν τα 105 και έβγαλαν τα 150 χιλιοστών για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα ενάντια στα ρωσικά φορτηγά. Και συνεχίστηκαν αλλαγές μέχρι το 1917, του βάλαν και ένα υδροπλάνο και το 1917 άλλαξαν όλα τα κανόνια του πλοίου με 150 χιλιοστών και το πλοίο στο τέλος είχε μια τελείως διαφορετική μορφή. Βλέπουμε ότι εκεί που είχε 2 πυροβόλα στην πλώρη, τώρα έχει 1. Βλέπουμε εκεί που είχε 4 πυροβόλα των 150 χιλιοστών δεξιά-αριστερά, τώρα έχει μόνο 3. Και πίσω έχει μόνο ένα πυροβόλο. Τα 3 πυροβόλα, ένα λιγότερο, ήταν για να αντισταθμίσουν το βάρος των πυροβόλων των 4 που είχε πριν, με τα βαρύτερα πυροβόλα των 150 χιλιοστών προβολατών. Αυτή ήταν η μορφή του πλοίου όταν βυθίστηκε. Το πλοίο βρίσκεται σε αυτή τη μορφή σήμερα στο βυθό, καθισμένο στην καρένα, όρθιο όπως το βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Το μόνο που έχει είναι ότι στο πίσω μέρος υπάρχει ένα ρήγμα, έχει πέσει η πλήμνη. Και αυτό από τις συνάρκες. Θα πολύ αυτό το πλοίο. Λοιπόν, μετά τη συνθηκολόγηση της Ρωσίας λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης, τα πλοία Μπρεσλάου και Γκέρμπεν έμειναν ανενεργά στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή υπήρχε μεγάλη πίεση στο οικονομικό μέτωπο της Παλαιστίνης, ήταν η εποχή που ο Λόρες της Αραβίας, που έχουμε δει όλη σε ταινία, είχε. Μου μιλάς, όπως το μιλάω ελληνικά. Είχε θέσει σε κίνηση τους αραβικούς πληθυσμούς, οι οποίοι χτυπούσαν τις οθωμανικές βάσεις στο κόλπο της Άκαμα. Λοιπόν, προσπαθώντας το γερμανικό ναυτικό να αποσυμφορέσει το μέτωπο της Παλαιστίνης, πήρε την απόφαση ο Γερμανός ναύαρχος του οθωμανικού ναυτικού να επιτεθεί στις βάσεις της Σύνδρου, στις βρετανικές βάσεις της Σύνδρου και στη βρετανική βάση της Λίμνου, ούτως ώστε να οδηγήσει στην απόσπαση ναυτικών δυνάμεων βρετανικών από το μέτωπο της Παλαιστίνης στο Βόρειο Αιγαίο και με τον τρόπο αυτό να αποσυμφορήσει και να ελαφρύνει τη θέση των Οθωμανών στο μέτωπο της Παλαιστίνης. Βλέπουμε ότι η δράση δηλαδή αυτών των πλοίων δεν υπάρχει μόνο στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και στην Παλαιστίνη. Στο χάρτη αυτό βλέπουμε τα βρετανικά ναρκοπέδια που πόντισαν οι Βρετανοί έξω από τον Ελίχνοβο. Βλέπουμε την Χερσόνησο της Καλύπολης, βλέπουμε τα Δανέλια, βλέπουμε την Ύβρο και όλη η περιοχή, από την περιοχή του Σαρός μέχρι την Τένεδο, κάτω, είναι γεμάτη με βρετανικά νάρκες, ναρκοπέδια. Μάλιστα, ένα από τα ναρκοπαίδια αυτά, το οποίο δεν καθαρίστηκε καλά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε αιτία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1942 να βυθιστεί ένα υποβρύχιο τη σπουδαίας Τουρκίας, το Ατιλάι, το οποίο βρίσκεται, χάθηκε άφθαρτο. Έχει βρεθεί και βρίσκεται γύρω στα 600 μέτρα το πρόσφατο. Λοιπόν. Τα ξημερώματα τη 20ης Ιανουαρίου του 1918, τώρα αναφέρομαι στο τελευταίο κομμάτι της βύθισης και μετά πέραμε στα καταληκτικά. Της 20ης Ιανουαρίου του 1918, το Μπρέσλαο υπό τη διοίκηση του Γκέοργκ φον Χίπελ και το Γκέπεν υπό τη διοίκηση του Άντρα φον Στέρτσερ εξήλθαν από τα Δαρδανέλια και κατέφεραν να επιτεθούν σύμφωνα με το πλάνο που προϋπήρξε από το γερμανικό ναυαρχείο στην ναυτική βάση του Αγίου Κύρικου Ζενίβρου. Το λιμάνι του Αγίου Κύρικου ονομάζεται σήμερα Κουζούλιμαν. Και να βυθίσουν τα βρετανικά πολεμικά πλοία Ράγκλαν και M28. Εδώ βλέπουμε αριστερά το Ράγκλαν βυθισμένο έξω από τον Άγιο Κύρικο. Μετά την επίθεση αυτή, και ενώ τα πλοία κατευθύνονταν για να επιτεθούν στην βρετανική ναυτική βάση του Μούδρου, το Μπρέσλαο προσέκρουσε σε 5 νάρκες στο βρετανικό ναρκοπαιδείο αριθμός 36, το οποίο ποντίστηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1917, και να βυθιστεί 3 περίπου ναυτικά μίλια έξω από το ακροτήριο Κέφαλος στη Σύνδρο, με 330 γερμανικές και 34 τουρκικές απώλειες. Τους ναυαγούς συνέλεξαν τα βρετανικά πλοία Lizard και Tigris, τα οποία κατέπρεψαν στο σημείο μισή ώρα μετά τη βύθιση του Μπρέσλαου. Σύμφωνα με τα γερμανικά πολεμικά ημερολόγια, οι περισσότερες απώλειες προήλθαν όχι από τις εκρήξεις, αλλά από το κρύο νερό της θάλασσας, το οποίο στην επιφάνεια είχε 6 βαθμούς Κελσίου. Ήταν ένας βαρύς χειμώνας για την περιοχή αυτή του Ευρωπαϊκού. Ανάμεσα στα θύματα συμπεριλαμβάνεται και ο κυβερνήτης του πλοίου Γκέοργκ φον Χίπελ. Στην ίδια επιχείρηση προσέξαμε σε 3 νάρκες και τον Γκέμπελ, το οποίο όμως παρέμεινε στην επιφάνεια. Πριμουλκήθηκε από τα Δαρδανέλια στον Άρα. Το έσυραν στην ακτή, όπου παρέμεινε ανενεργό μέχρι το τέλος του πολέμου. Ποτέ δεν ξαναλειτουργήσε. Και μετά το τέλος του πολέμου, οι Γερμανοί το πούλησαν πια επίσημα στους Τούρκους, οι οποίοι το επισκέπασαν, και τότε το ονόμασαν πλέον μόνο για Βούς, όχι για Βούς που ήταν σε λίγο. Εδώ βλέπουμε, αν διακρίνετε, ξεδιαβάσατε, Trek of Breslau. Όχι. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Αυτό είναι το ακριβές σημείο βύθισης του Breslau. Αυτό είναι το ακροτήριο Κέφαλος της Ήμβρου. Και εδώ είναι το ακροτήριο Ελί, είναι περίπου 7 μίλια από το ακροτήριο Ελί. Έτσι, εδώ πέρα όλη αυτή η περιοχή είναι γεμάτη ναυάγια. Μία αναφορά μόνο, εδώ βρίσκεται το Majestic. Εδώ βρίσκεται το Carthage, ένα γαλλικό πλοίο μεγάλο, σαν το Πριγκαλάν, αυτού του μεγέθους. Εδώ διάφορα μικρά ανακαλυφτικά. Εκεί πάνω βρίσκεται το ναυάγιο του Triumph. Αυτά είναι τεράστια πλοία, μεγάλα θωρηκτά βρετανικά, τα οποία είναι εκεί. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα το καταληκτικό. Ίσως να κούρασαν όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, αλλά για μένα που στην ουσία καταδίωμαι για να ζω την ιστορία στο πετσί μου, είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Δηλαδή, η πληροφορία, το διάβασμα, η εργασία στα αρχεία, χιλιάδες σελίδων των πολεμικών ημερολογίων, τα οποία στην ουσία αναφέρουν ελάχιστα στοιχεία. Είναι αυτό, έγινε εκείνο, είναι αυτό, έγινε εκείνο. Δεν είναι ένα βιβλίο που το διαβάσεις. Η δευτερογενή βιβλιογραφία, φυσικά, τα βιβλία, μονογραφίες για τα διάφορα ναυάγια, για τα διάφορα πλοία, είναι προϋπόθεση για να ζήσει κανείς την ιστορία όταν καταδύεται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και συγγνώμη αν σας κούρασα με τόσα ιστορικά στοιχεία, αλλά χωρίς αυτά τα στοιχεία μάλλον δεν θα καταβιώνω στον βαθμό που καταβιώνω σήμερα ή δεν θα έκανα τις αποστολές που κάνω τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι μια γενική εικόνα το πώς ετοιμάζεται μια αποστολή. Μια καταδυτική αποστολή Ξεκινάει από την μελέτη των πλάνων ενός πλοίου που θέλει να ερευνήσει κανείς. Από φωτογραφίες, από φωτογραφίες, τυχαίνει να έχω τη φωτογραφία μαζί μου. Αυτό εδώ θέλει να τη δει. Θα δείξω πώς. Όχι, εντάξει, νομίζω φτάνει. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το 1915, η οποία δείχνει το θηρεό του Βρεσλαού. Έτσι. Και φυσικά η ανάλογη βιβλιογραφία, ναι, νομίζω το φως φτάνει, είναι τώρα αρκετό και θα βοηθήσει. Και η ανάλογη βιβλιογραφία, όπως σαν παράδειγμα εδώ, ένα γερμανικό βιβλίο, γραμμένο από τον Ντόνιτς, το οποίο έχει τον τίτλο «Die Kreuzfahrten der Goeben in Breslau». Αυτό ήταν ένα δημοφιλές ανάγνωσμα, όπως έχουμε εμείς στην Ελλάδα, το Y1 του Τσουκαλά και το υποβρύχιο Κατσόνης, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια έχει αναγάγει τον Βασίλη Λάσο, τον κυβερνήτη του Κατσόνης, ο οποίος έφτασε 14 Σεπτεμβρίου του 1943 εξωτερικά, σε Ήρο, μια μυθική μορφή που τον Λαφοστάνο Λόφος Έλληνα. Τέτοιο ανάγνωσμα ήταν και αυτό εδώ. Είναι γραμμένο σε πορτική γραφή. Υπάρχουν, κάποιον θέλει να το δει. Και αποτελεί ένα από τα βασικά βιβλία που πρέπει να διαβάσει κανείς πριν προετοιμάσει μια τέτοια αποστολή. Στη φωτογραφία είναι, διακρίνεται η φωτογραφία που σας έδωσα να δείτε, και ορισμένα καταδυτικά εργαλεία, τα οποία αποτελούν τα εργαλεία της προσέγγισης στο ιστορικό αντικείμενο. Τα εργαλεία της κατάδυσης δεν είναι τίποτα περισσότερο από τα εργαλεία που μας δίνουν τη δυνατότητα να επιβιώσουμε στο υγρό στοιχείο. Μας δίνουν τη δυνατότητα να καταδυθούμε εκεί, με την ανάλογη γνώση φυσικά και με την ανάλογη εκπαίδευση, ώστε να δούμε το ιστορικό αντικείμενο στον τρόπο που βρίσκεται. Για αυτούς που ξέρουν, διακρίνεται ένα λις, δύο double ender, ένα BOV, εδώ λιμπρίτσα, και ένα spool, το οποίο χρειάζεται και για μετρήσεις, και για μήτρος και για οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Είχα την τύχη να γνωρίσω το 2016 στο συνέδριο που έγινε στην Κιέα για τα 100 χρόνια ναυαγίων της Κιέας, τον Τούρκο ερευνητή Σελτσούκ Κολάι, και να δημιουργηθεί μια φιλία ανάμεσα μας. Ο Σελτσούκ Κολάι έχει ένα μεγάλο σκάφος στην Τουρκία, το οποίο έχει τελευταίες μορφής science scan sonar, τρισδιάστατα science scan sonar. Και με αυτά τα site scan sonar καταφέραμε φυσικά να βγάλουμε κάποιες εικόνες του ναυαγίου του Μπρεσλάου, όπου το βλέπουμε σε δύο διαφορετικές μορφές εδώ. Αυτό αποτελεί εργαλείο για την καταληπτική αποστολή. Το να έχουμε μία εικόνα, δηλαδή το τι θα καταληπτούμε, είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία για την ομάδα, για την καταληπτική ομάδα. Τόσο για να καταλάβει προς τα πού βρίσκεται το ναυάγιο, πώς είναι το ναυάγιο, τι θα δούμε, πού θα ψάξουμε, πού θα βρούμε, πού θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε την γραμμή κατάδυσης, ούτως ώστε να πάμε στο σημείο που θέλουμε. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πλοίο 140 μέτρων, 138,8 για να είμαστε ακριβείς, και δεν έχει τη δυνατότητα σε ένα μέγιστο βάθος των 78 μέτρων. Με καταδύσεις είναι μέσο βάθος 75 με 74, ας πούμε 75 μέτρα. Και καταδύσεις θέλαμε να έχουμε παραμονή, δηλαδή χρόνο βουθού ανάμεσα 30 με 40 λεπτά. 30 με 40 λεπτά μέσο βάθος στα 75 μέτρα κάνει χρόνο αποσυμπίεσης roundabout 2 με 2,5 ώρες. Λοιπόν, έχοντας ένα δύο σημαντικό εργαλείο, ήμασταν σε θέση να δούμε ότι εκείνη η ώρα του πλοίου, εδώ διακρίνεται ένα κανόνι, το οποίο δίνει προς τα έξω. Το κανόνι αυτό το ονομάσαμε whisky κανόνι. Γιατί είχαμε βάλει ένα στοίχημα. Για έναν από εμάς, αυτό το κομμάτι έλεγε ότι είναι αλκοόλ, ότι είναι κατάρρευση. Άλλοι δύο, ο ένας άλλος, λέγαμε ότι είναι κανόνι. Μετά την πρώτη κατάρρευση, κερδίσαμε ένα μπουκάλι whisky λαφρόκα. Εδώ είναι η γέφυρα του Πλήρου. Εδώ είναι μια έξτρα κατασκευή που φτιάχτηκε το 2017. Εδώ φαίνεται η κατασταμένη του πρίμνη, η οποία έχει πέσει. Το ίδιο εδώ, η πρίμνη, αυτή είναι μια ηχό που φαίνεται σαν προπυλάδα εδώ. Το οποίο έχει αυτή την γωνία, έχει μια κύλη εκεί, έτσι. Πάλι εδώ η υπερκατασκευή, η γέφυρα, το whisky κανόνι. Και εδώ πέρα φαίνονται κάποια σημεία από τις τρύπες των φουγάρων, τα οποία έχουν πέσει από τη ευθύνη. Ένα άλλο κομμάτι της καταρρευτικής αποστολής, παιδιά, θέλετε να κλείσω το φως? Όχι, είναι ωραίο το φως. Εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, είναι οι λογαριασμοί. Ενώ είχα κανονίσει, έχω το σκάφος εδώ στην Ελλάδα, είχα κανονίσει να ξεκινήσω έφοδο το σκάφος με τον καταρρευτικό εξοπλισμό, ο οποίος ήρθε στάθηκε από τη Γερμανία στον Νίκο Παπάκα, ήταν εδώ πέρα αποδεκευμένος, ήθελα να περάσω το σκάφος να φορτώσουμε και να συνεχίσω. Αλλά την εβδομάδα έπρεπε να είναι η 1η Σεπτεμβρίου στην Τουρκία. Την εβδομάδα αυτή είχε στο κεντρικό υγεία 7-8. Αδύνατο να περάσω, που σημαίνει ότι νοικιάσαμε ένα φορτηγό, ήρθα το φόρτωσα και πήγα οδικός. Λοιπόν, το πηγαίνοντα οδικό σημαίνει αποδείξεις του φορτηγού που νοικιάζει κανείς, το τι πληρώνει. Ξεκινάω μόνο με μια φιλική προσέγγιση η οποία ήταν 970 ευρώ για την νοικιάση του φορτηγού. Τα καύσιμα, τα φινόδια, θέλω να φτάσεις μέχρι πάνω. Σουβλάκι και μπύρα. Σουβλάκι μπύρα. Φτάνοντας λοιπόν στα σύνορα, ενώ είχαμε όλα τα χαρτιά τα οποία έκαναν ένα χρόνο για να βγουν, είναι στα τουρκικά, είναι όλες οι άδειες που χρειάζεται κανείς για να καταβληθεί. Έτσι. Δώστε σε όποιον θέλει να δει. Ο φίλος μου που μιλάει τουρκικά θα τον ενδιαφέρει σίγουρα. Όλη αυτή η διαδικασία πήγα λοιπόν εξοπλισμένος, φτάσαμε εξοπλισμένος με ένα φίλο Γερμανό που ήμασταν στο αυτοκίνητο μέσα, φτάσαμε στα σύνορα. Εξοπλισμένος με όλα αυτά τα χαρτιά. Δηλαδή ήμουν σίγουρος, φίλε, ξέρεις κάτι, έχουμε έρθει νωρίς, μια μέρα πριν από ό,τι οργανάμε. Δεν πάμε σε Κωνσταντινούπολη να παίρνουμε παστούρμάκι στο Τσούκι και να συνεχίσουμε για κάτω. Το κάνουμε έτσι. Σίγουροι ότι με το που θα φτάσουμε σήμερα θα μπούμε μέσα, θα πάμε πόλη, θα μείνουμε και το βράδυ και θα πηγαίναμε στα Δρανέλια επάνω, σε μια κομμόπολη που ονομάζεται Αιτζέαπα, απέναντι από το Σανάκαλα. Φτάνουμε λοιπόν στα σύνορα, ταξίδι όλη μέρα, φτάνουμε λοιπόν στα σύνορα, πάμε να περάσουμε. Δίνω εγώ περήφανο στα τουρκικά χαρτιά με σφραγίδες τουρκικές από όλα τα υπουργεία, τα τουρκικά ανώτερα κλιμάκια του στρατού, νομάχες του Τσανάκαλε κλπ. Και μου λένε κάτι, ξέρετε, δεν περνάτε. Λέω γιατί. Μου λέει διότι ο κάθε δίτης δικαιούται ένα εξοπλισμό καταδυτικό, εσείς έχετε 5 εξοπλισμούς και έχετε 2 δίτες. Τι κάνουμε, παιδιά, τίποτα, δεν από πίσω. Μέσα στην νύχτα λοιπόν, ξάγρυπνοι, βγαίνουμε από τα σύνορα, τι κάνουμε, οδηγάμε στις 4-5 ώρα το πρωί, φτάνουμε στην Αλεξανδρούπολη. Κοιμόμαστε μία ώρα, στις 8 η ώρα που άνοιγαν οι αρχές, οι τελωνιακές αρχές στην Κωνσταντινούπολη, είμαστε απίκος στο τελωνίο. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα, είναι 3 κυρίες εκεί που κάθονται και λέμε θέλουμε να πάμε στην Τουρκία και χρειαζόμαστε κάποια άδεια από εσάς, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε από εκεί. Λέει, ξέρετε κάτι, χρειαζόμαστε άτα καρνέ. Το άτα καρνέ είναι ένα είδος αποδείξεων, το οποίο συμπληρώνει κανείς και με αυτό μπορεί να κάνεις μια εισαγωγή και με το άτα καρνέ να βγεις πάλι με τα ίδια πράγματα έξω. Έλα όμως που δεν είναι έμπορος, ο άλλος ο Γερμανός που να μας εμφανίζεται. Μόνο δύο μπορεί να κάνουμε άτα καρνέ. Τι κάνουμε, ξεκινάμε, η μόνη δυνατότητα, παιδιά, είναι να κάνετε εξαγωγή, δηλαδή να σφραγιστεί όλο το αυτοκίνητο με σφραγίδες, όπως με το μολύβι, να πάει στο τσανάκαλε, να του ανοίξουν οι Τούρκοι και όταν τελειώσει η αποστολή να ξανασφραγιστεί πάλι στο τσανάκαλε και από το τσανάκαλε να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω και να ανοίξει στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα μας πήγαινε, θα μας έτρωγε και 3 μέρες. Γιατί είναι το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Θα μας έτρωγε 3 μέρες από την αποστολή. Γιατί η μόνη δυνατότητα να ανοιχτεί στο τσανάκαλε ήταν Δευτέρα και εμείς ξεκινάγαμε το Σάββατο. Και το ίδιο θα μας έτρωγε άλλες 3 μέρες, γινόταν προς τα πίσω. Τι κάνουμε? Πάμε να το κάνουμε γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάμε λοιπόν σε μια καλοριστή στην Αλεξανδρούπολη, καθόμαστε στο γραφείο του και ετοιμάζουμε τι θα γίνει. Παίρνω τηλέφωνο τους υπόλοιπους γιατί ο τελωνιστής θέλει λεφτά. Ήθελε ένα 500άρικο και άλλο ένα 500άρικο δεν μπορούσε να μην πυροβολούσε τους υπόλοιπους. Ήταν €150 το καθένα. Παίρνω τηλέφωνο, εντάξει, το κανονίζουμε. Εκεί λοιπόν που ήταν ο τελωνιστής έτοιμος να συμπληρώσει τα χαρτιά, να πάει να βάλει τις σφραγίδες, να σφραγίσουμε το αυτοκίνητο με τα σύρματα για να φύγουμε, με παίρνει τηλέφωνο ο συνεργάτης μας στην Τουρκία, ο Σαββάς, όπως έλεγα πριν, το όνομα Σαββάς Πόλεμος, Σαββάς Καρακάς, επίθετο, ο οποίος ήμασταν καλεσμένοι στην Τουρκία για ένα ντοκιμαντέρ που πρόκειται να γυριστεί για την τουρκική τηλεόραση και το συγκεκριμένο πλοίο. Εγώ είχα κάνει μια ιστορική έρευνα, είχαμε οργανωθεί καταλητικά και αυτοί είχαν φτιάξει το συνεργείο ώστε να γυρίσουν υποβρύχια και στην επιφάνεια για την τουρκική τηλεόραση. Με παίρνει τηλέφωνο ο Σαββάς και μου λέει: φύγε αμέσως για τα σύνορα. Ο υπεύθυνος των σύνορων έχει διαταγή από τον Υπουργό Ναυτιλίας να σε περιμένει για να σου αφήσει να περάσει. Τα πράγματα λειτουργούν όχι μόνο στην Ελλάδα έτσι, λειτουργούν και στην Τουρκία. Φυσέγγι λοιπόν για τα σύνορα, φτάνουμε στα σύνορα. Είναι μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων έτοιμη να περάσει. Είμαστε κι εμείς με το νοικιασμένο αυτοκίνητο, καθισμένοι μέσα στο φυγάκι. Με το που πηγαίνουμε και οι τελωνιακοί παρακολουθούν, βλέπουν το νούμερο, γιατί είχα στείλει με το κινητό μου, είχα κάνει φωτογραφίες και είχα στείλει το νούμερο του αυτοκινήτου, τα χαρτιά του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο φωτογραφία. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, βλέπουμε έναν τελωνιακό που μας κάνει: εσείς βγείτε από την ουρά, βγείτε από τη σειρά. Καλό σημάδι. Πηγαίνουμε εκεί και εδώ περίμενα θα μας αφήσουν να περάσουμε. Έρχεται μια καλή κυρία, η οποία μου λέει: αδειάστε όλο το αυτοκίνητο. Αδειάσουμε όλο το αυτοκίνητο. Το οποίο το κάνουν 2 σβητάκια. Είναι αυτό εδώ. Του βγάζουν φωτογραφίες. Σε κάθε φωτογραφία και σφραγίδα από το τελωνίο. Από τον εξοπλισμό που βαλάγαμε μαζί. Έτσι. 2 σβητάκια να πάνε. Ό,τι υπήρχε. Αριθμός κατασκευής. Ό,τι βίδα. Αλλάσαμε, ανοίγαμε τα μηχανήματα, ανοίγαμε τα πάντα. Φάγαμε δηλαδή μισή μέρα εκεί, μόνο για να βγάλουμε φωτογραφίες και να μας υπογράψουν στα χαρτιά. Την επόμενη λοιπόν ξάκρυπνη, μπήκαμε στην Τουρκία, πήραμε τηλέφωνο τους πάντες, περάσαμε. Χαμός, κακό, πυροτεχνήματα, ανοίξαν σαμπάνιες, οι άλλοι μας περιμένανε. Και το βράδυ της ίδιας μέρας, μετά από τη διαδρομή που είχαμε εδώ, ξεκινήσαμε από την Αθήνα, περάσαμε και φτάσαμε στα Δαρδανέλια μέσα εκεί με το τελικό αεροσατάκι, το τελικό σημείο. Εκεί είναι το Ετσίαμπατ. Και αντικρίσαμε τέλος τον πρώτο μιναρέ στο σημείο που φτάσαμε. Με μπροστά τα Δαρδανέλια. Αυτό είναι τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, το παράθυρο του ξενοδοχείου μας. Βλέπουμε τα Δαρδανέλια και βλέπουμε τον ήλιο να βγαίνει από την Ανατολή. Με τον μιναρέ στο βάθος. Στην αποστολή αυτή είχαμε ένα καταρρυκτικό σκάφος, το οποίο έχει βάση του το Τσανάκαλε. Δεξιά είναι ο καπετάνιος, με την καπτάν, και δίπλα είχαμε οργανώσει ένα φουσκωτό για αμεσότητα, να είναι δηλαδή στο σημείο που θα βγουν οι βίτες, θέλαμε να έχουμε ασφάλεια. Έτσι. Είχαμε ειδοποίηση, είχαμε φτιάξει μια μεγάλη κάρτα που είχαν περάσει όλα τα τηλέφωνα του σταθμού αποσυντήρησης, ο οποίος είχαμε γίνει στο Τσανάκαλε, ο θάλαμος αποσυντήρησης, τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης, ειδοποίηση του νοσοκομείου, το τηλέφωνο της ΤΑΝ, το τηλέφωνο της ασφάλειας, τα τηλέφωνα όλων των συγγενών των μελών που έπαιρναν μέρος. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να πω 2-3 πράγματα για την αποστολή. Αυτή η αποστολή έκανε 1 χρόνο για να οργανωθεί. Πήραμε την απόφαση να οργανώσουμε 1 χρόνο πριν, ενώ ήμασταν στην Τέναβη, για να καταδείξει κάποια ναυάγια της ΕΝΕΔ. Σκοπός της αποστολής ήταν να αναδειχθεί ο Ναβέγιος Τουρκέζος λαό για τα 100 χρόνια από τη φοιτησή του. Φοιτήθηκε το 1918, πέτωσε με 2018 και αυτό ήταν το πάτημα που χρησιμοποιήσαμε για να πάρουμε τις άδειες από το τουρκικό κράτος. Εγώ παρουσιάστηκα στην αποστολή αυτή με τη διπλή μου ιδιότητα, μάλλον με τη δεύτερη ιδιότητά μου, του Γερμανού πολίτη, διότι οι ελπίδες μου σαν Έλληνας πολίτης να πάρουν μέρος στην αποστολή ήταν ελάχιστες. Οπότε πήρα μέρος στην αποστολή σαν Γερμανός, σαν μέλος του γερμανικού team, και η αποστολή είχε δύο team. Το ένα ήταν το γερμανικό team, αποτελούμενο από 5 άτομα. Ήταν ο Δε Κρέμερς, ένας γνωστός διοικητής στην Ευρώπη, Γερμανός. Ήταν ο Ραλφ Βίσελ, ήταν ο Μάρκους Κέρβετ, ήταν ο Βίλεμ Βίλεμ Μούνιχες από το Άχεν της Γερμανίας και εγώ από το Αμβούργο. Από την τουρκική πλευρά ήταν γνωστοί διαιτητές στην Τουρκία. Εμείς αντιπροσωπεύαμε τον οργανισμό GUE, τον Global Underwater Explorers, ένας αμερικανικός οργανισμός ο οποίος έχει ψηλά level εκπαίδευσης. Ενώ οι Τούρκοι δίτες προέρχονταν από τον οργανισμό TDI. Ένας γνωστός δίτης από τους Τούρκους είναι ο Ερόλ Πιναλή, ο οποίος έχει ανακαλύψει πάρα πολλά. Ήταν ο Σελτζούκ Κολάι, ήταν ο Σαββάς Καρακάς, ήταν ο Χασάν Τάν και ο Ελί Ετέν Κέσκιν, ένας σπηλαιοδίτης Τούρκος. Πήραμε απόφαση της καταδύσεις να τις κάνουμε με Λίθερ, λόγω οργάνωσης των αερίων. Οι καταδύσεις, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν δύο ειδών καταδύσεις. Υπάρχουν καταδύσεις με το μεικτό κυκλώμα, που σημαίνει ότι ανασένει κανείς και ό,τι ανασένει το εκπνέει στην ατμόσφαιρα ή στο νερό, και οι καταδύσεις του κλειστού κυκλώματος, όπου αυτό που ανασέει κανείς, ας φανταστεί, για όσους δεν ξέρουν από κατάδυση, ας φανταστεί ένα σωλήνα. Αυτός ο σωλήνας έχει ένα κάνιστρο. Μέσα στο κάνιστρο υπάρχει ένα τράσβεστος. Από εδώ βγαίνει ένας σωλήνας, ο οποίος φέρνει το εισπνεώμενο αέριο. Εδώ υπάρχει ένα επιστόμιο στο στόμα του δίτη. Το εισπνεώμενο αέριο έρχεται στο δίτη. Το εισπνεώμενο αέριο βγαίνει από ένα άλλο σωλήνα, ο οποίος οδηγεί σε αυτό το κάνιστρο. Από το κάνιστρο, ο αέρας που έχει αναπνεύσει ο δίτης περνάει και συγκρατεί το διοξείδιο του άνθρακα. Το καθαρό αέριο ανεβαίνει ένα επίπεδο πιο πάνω, όπου υπάρχει ένας θάλαμος με 3 σένσορες, με 3 αισθητήρες οξυγόνου, οι οποίοι μετράνε την ποσότητα του οξυγόνου στο συγκεκριμένο μείγμα. Αν το οξυγόνο είναι χαμηλό, υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος κοντρολάρεται με ένα σύστημα computer, το οποίο φέρει κανείς στο αριστερό χέρι, και ανάλογα με τη μερική πίεση του οξυγόνου που υπάρχει στο αέριο, αν υπάρχει λίγο, υπάρχει ένα ψεκαστήρι το οποίο στέλνει οξυγόνο μέσα για να ανεβάσει το οξυγόνο στο αναπνεώμενο αέριο, ούτως ώστε να έχει μια σταθερή πίεση. Ο δίτης λοιπόν που καταδύεται έχει τη δυνατότητα με τον έλεγχο του computer που φέρει στο χέρι να έχει τον άμεσο έλεγχο του μηχανήματος αυτού και να καταδύεται με μία, ας το θεωρήσουμε έτσι, αναπνοή. Δηλαδή το αέριο που ανασένει δεν φεύγει στο περιβάλλον. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Ένας δίτης που καταδύεται με μία μουνή μπουκάλα στα 30 μέτρα βάθος. Ανασένει αυτή την μπουκάλα, τελειώνει η μπουκάλα, βγαίνει στην επιφάνεια. Έτσι, και η μπουκάλα είναι άδεια. Ο δίτης που θα πάει με το rebreather, επαναπνευστεί στα ελληνικά, στο βάθος αυτό και βγει στην επιφάνεια, θα έχει ξοδέψει γύρω στα 5 με 10 μπαρ αυτής της μπουκάλας. Δηλαδή ένα μικρό ποσοστό, διότι είναι μόνο η αναπνοή. Αυτό το σύστημα είναι ακριβό, κάνει ανάμεσα 8 με 10.000 ευρώ, ένα από το σύστημα σχέδιο. Και φυσικά έχει και τις ιδιαίτερες επικοινωνιότητες, έχει μια ιδιαίτερη επικοινωνιότητα, αν δεν προσέξει κανείς, στην μερική πίεση οξυγόνου. Αν υπάρχει κάποιο λάθος με τους sensors και δημιουργούν άλλες ενδείξεις, έχει ορισμένα σημεία δηλαδή που πρέπει να προσέξει κανείς, κάνοντας συχνές πλύσεις με το αέριο που έχει σε κάποιες άλλες μπουκάλες, συνήθως φέρει κανείς ένα μείγμα σε δύο μπουκάλες, μία μπουκάλα μέσα που λέγεται diluent, ο αραιωτής δηλαδή, του μείγματος που ανασένει, και μία μπουκάλα οξυγόνου, η οποία είναι υπεύθυνη για το οξυγόνο που φέρει το αέριο μας. Αυτά χοντρικά για να καταλάβουν όσοι δεν γνωρίζουν από κατάλαβηση τι είναι ένας καταναλωτής. Λοιπόν, εμείς είχαμε πάρει απόφαση ότι για να μην έχουμε μεγάλες ποσότητες κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αερίων, γιατί στα συγκεκριμένα βάθη που κατεβαίνουμε, δεν κατεβαίνουμε με αέρα μόνο, κατεβαίνουμε με μείγματα. Με μείγματα οξυγόνου, ηλίου και αζότου. Το οξυγόνο μας βοηθάει να μην έχουμε νάρκη βυθού. Το οξυγόνο για να μείνουμε εν ζωή και το άζωτο είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο χρησιμοποιούμε σε αυτά τα μείγματα. Αυτά είναι ένα ονομάζουν electronics. Είναι υποξικά μείγματα, συνήθως στα βάθη αυτά που πηγαίνουν. Και την αποσυντήρηση χρησιμοποιούμε υπερυξογονωμένα μείγματα, τα οποία συνήθως έχουν 50% οξυγόνο και 50% άζωτο. Στις ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί κανείς 50% οξυγόνο, 30% άζωτο ή 20-25% ήλιο. Και από τα 6 μέτρα καθαρό οξυγόνο, θέλει την αποσυντήρηση, καθώς από τα 6 μέτρα και κάτω, με μερική πίεση οξυγόνου 1,6 και παραπάνω, το οξυγόνο από ένα χρονικό σημείο και έπειτα αρχίζει να γίνει τοξικό. Δηλαδή, αρχίζει και επιδρά στο νευρικό σύστημα του ανθρώπινου, δημιουργώντας κρίσεις με αποτέλεσμα τον πνιγμό. Αυτά τα αέρια τα υπερεξοργανωμένα τα χρησιμοποιούμε για να αποβάλουμε το άζωτο που λόγω της πίεσης απορροφάται στους ιστούς, όσο λιγότερο άζωτο τόσο καλύτερα, που σημαίνει ότι αναπνέοντας οξυγόνο, το οξυγόνο επειδή είναι αέριο μεταβολισμού δίνει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο ποσοστό αζότου να αποβαρθεί από το σώμα. Αυτά εν ολίγης όσο αφορά την κατάδυση. Οι δίτες εδώ δεν χρειάζεται να βγάλει τα γνωρίζουν όλα, αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι 12 οπότε έχουν κανόνα να έχουν και ασυνολόγια. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή οργανώσαμε αυτή την αποστολή, πήγαμε αυτή την αποστολή, νοικιάσαμε ένα καταδυτικό σκάφος, του κυρίου που βρίσκεται στα δεξιά της φωτογραφίας, του Μετίν Καπτάν. Μοιραστήκαμε τα έξοδα στο γερμανικό group με το τουρκικό group. Είχαμε κάποιους sponsors που κάλυψαν ένα πολύ μεγάλο σκάφος, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής του σκάφους, καθώς και των αερίων που χρειαστήκαμε. Και ξεκίνησε η αποστολή. Για την αποστολή, οι φίλοι μας στην Τουρκία, σε συμφωνία φυσικά θα πρέπει να το πούμε εμάς, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα επίσημο μπλουζάκι της αποστολής, το οποίο στηριζόταν σε τρία παράσημα. Αριστερά είναι ο γερμανικός Σιδηρούς Σταυρός του πρώτου πολέμου, β' τάξης. Στη μέση είναι ο Αυστρο-Ουγγρικός Σταυρός, παράσημα. Και στα δεξιά είναι το παράσημα το Οθωμανικό που δινόταν για όσοι πήραν μέρος στην μάχη της Καρύδης. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε αυτό το ωραίο μπλουζάκι, είναι καθαρό, το οποίο σε χρώμα μπλε για να διακρίνεται, στην αριστερή πλευρά έφερε αυτά τα τρία παράσημα, στο αριστερό μανίκι έφερε το θηρεό του Μπρεσλάου, το παλαιό θηρεό του Μπρεσλάου, που όπως σας είπα πριν το λιοντάρι της Βοημίας, αητός της Ηλεσίας κτλ. Η Άγιοι Ιωάννη Μεσολική. Στο δεξιό μανίκι φέρει το όνομα του Μιτιλής στα Οθωμανικά, όπως είχε καταπολωθεί με τα στοιχεία του Οθωμανικού στόλου. Και στην πίσω πλευρά, μία πολεμική γερμανική σημαία και μία τουρκική σημαία, με τις λέξεις Breslau Midili και από κάτω 1918-2018 Dive Expedition. Όπως είναι αυτή, είναι καθαρή. Λίγα πράγματα για την περιοχή, την καταρρυκτική. Στη φωτογραφία εδώ πέρα βλέπουμε το ακροτήριο Έλλη. Διακρίνεται στα δεξιά το άσπρο, η άσπρη κολονίτσα είναι ο φάρος του ακροτήριου Έλλη και πίσω είναι το μνημείο που είδαμε πριν της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Στο σημείο της κατάδυσης, όταν τελείωνε η κατάδυση και γυρνάγαμε, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε τη δύση του ηλίου πίσω από τον Ήμβρο. Ο Ήμβρος, παρεπιπτόντως, είναι το νησί που γεννήθηκε ο πατέρας του. Έτσι, δηλαδή, κάθε μέρα περνούσα από τα προγονικά εδάφη. Δηλαδή, οι περιοχές, ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, είχε σφουγγαράδικα. Και όλα τα σφουγγαράδικα βρισκόταν στον Άγιο Κύριο, από όπου περνάγαμε. Εδώ έχει, Είναι μια φωτογραφία που έχει τραβηθεί με drone. Δεν ξέρω αν φαίνεται, δυστυχώς είναι... δεν διακρίνεται καλά, αλλά... φαίνεται η θάλασσα και εδώ ένας δρόμος. Σωστά. Κάτι που είναι σαφίδι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε όλοι. Αυτό είναι το σημείο που συναντιούνται τα ρεύματα. Στο σημείο εκεί είναι χαμός. Δηλαδή σηκώνει κύμα, ένα ρεύμα το οποίο ανεβαίνει από τον νότο στον Ελίσποντο. Ένα κύμα το οποίο κυμαίνεται ανάμεσα στους 3-4 κόμπους. Από την άλλη πλευρά έρχεται το ρεύμα από το κόλπο του Σαρρός. Συναντώνται αυτά τα δύο και σε αυτό το σημείο το νερό κοχλάζει, βράζει. Δηλαδή βρίσκεσαι από πάνω και βλέπεις σαν να βρίσκεσαι σε μια χύτρα που κοχλάζει. Πέφτει στο νερό, το ρεύμα με δυσκολία σε κρατάει το σκούτερ στο ρεύμα για να μπορέσεις να κατέβεις να ακολουθήσεις την γραμμή κατάδυσης. 3,5 κόμβους ρεύμα από νότο μέσα στα στενά του Ελισπόντου, μέσα στο στρώμα. Κατεβαίνεις λοιπόν, καταφέρεις να περάσεις τα 15 μέτρα βάθος και εκεί βρίσκεσαι σε ένα πλέγμα το οποίο είναι σαν τούτα σχεδόν, θα μπορούσε να το κόψει κανείς με το μαχαίρι, ένα μείγμα δισεκατομμυρίων οργανισμών πλακτών, το οποίο είναι σαν ένα σελοφάν, σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα σελοφάν και δεν μπορεί να βρεις τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Αυτό το πράγμα τώρα πηγαίνει για καμιά 15 μέτρα. Κατεβαίνεις λοιπόν μέσα σε αυτό το ζωντανό πράγμα που δεν έχει ονομασία, είναι ένα τζέλ, ας πούμε. Περνάς τα 30 μέτρα και από εκεί πέρα έχεις μία ορατότητα με τα 30-40 μέτρα. Δηλαδή, κρίσταλο. Το ρεύμα όμως, με δύο κόμβους αυτή την φάση, έχει ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, πηγαίνει από τον βορρά προς τον νότο. Όταν καταφέρεις λοιπόν και περάσεις το βάθος των 50 μέτρων που σταματάνε τα ρεύματα, εκεί επικρατεί ησυχία. Και αυτές ήταν οι συνθήκες των ρευμάτων. Στην επιφάνεια είχαμε όλες τις μέρες που βρεθήκαμε εκεί, είχαμε αυτό το κυματισμό. Ο κυματισμός ξεκινούσε το πρωί με πλήρη άγνοια, εμείς ξεκινάγαμε από ένα λιμάνι απέναντι από την Ύβρο, το οποίο λέγεται Καμπάτεπε. Θα το δούμε σε λίγο σε μια φωτογραφία. Ξεκινάγαμε λοιπόν από εκεί και μέχρι να φτάσουμε στο σημείο κατάδυσης ήταν 2 με 2,5 ώρες. Δηλαδή είναι 13 μίλια από το σημείο. 13-14 μίλια από το σημείο. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, ενώ ξεκινούσε γύρω από το πράγμα, σε όλη τη διαδρομή κάθε μέρα άρχισε να ανεβαίνει ο κυματισμός, άρχισε να ανεβαίνει ο αέρας. Όταν φτάνουμε λοιπόν πάνω στο ναυάγιο, είχαμε 5 κουφόρα. Και ήταν αυτό το σκηνικό. Αέρας κύμα, αέρας κύμα. Μεγάλη δυσκολία ήταν να ρίξουμε. Τώρα φανταστείτε, όπως σας είπα πριν, τα ρεύματα. Το ένα πάει έτσι, το άλλο πάει αλλιώς. Κάτω δεν έχει τίποτα και υπάρχει μια αντίθεση σε αυτό το πράγμα και το νερό κοχλάζει. Να βρεις την επιφάνεια με κυματισμό, με το σκάφος, να εντοπίσεις το ναυάγιο και να ρίξεις τη γραμμή κατάδυσης, τραβάρεις τη γραμμή κατάδυσης πάνω στο ναυάγιο, είναι άθλιος. Πάρα πολλές φορές ρίξαμε τη γραμμή κατάδυσης και αναγκαστήκαμε να την ανεβάσουμε, διότι λόγω των ρευμάτων την έσαιρνε. Δηλαδή, ένας τρόπος, ίσως πολλοί από εσάς το χρησιμοποιείτε, είναι πηγαίνουμε πάνω στο ναυάγιο με το σκάφος. Βλέπουμε το ναυάγιο. Δεν ρίχνουμε το σίδερο όταν δούμε το ναυάγιο, αλλά όταν δούμε ότι το νούμερο στο βυθόμετρο αλλάζει. Μειώνεται. Δηλαδή, όταν βλέπω το ναυάγιο και μου γράφει, ξέρω εγώ, 78 μέτρα, ξέρω ότι δεν είναι πάνω στο ναυάγιο. Απλώς είναι η λύχη που έρχεται στο. Όταν λοιπόν φτάσω στο σημείο που μου γράφει 65 μέτρα, ξέρω ότι 67 μέτρα που είναι το ανώτατο σημείο του ναυάγιου, είναι πάνω στο ναυάγιο. Όταν λοιπόν έχω και το ναυάγιο και τον αριθμό σωστά, τότε που ρίχνω το σίδερο. Όταν ρίξω το σίδερο λοιπόν και τη σημαδούρα στην επιφάνεια, γιατί έχει ένα αντίβαρο, βάζω ένα mark στο GPS. Αυτό τι μου βοηθάει, να βοηθάει βάζοντας το marking στο GPS, να δω αν ξεσέρνει η σημαδούρα ή όχι. Δηλαδή, αν πάω στο σημάδι που έχω βάλει στο GPS και η σημαδούρα είναι εκεί, 10 λεπτά ή 1 τέταρτο αργότερα, σημαίνει ότι η σημαδούρα είναι πάνω στο ναυάγιο. Αν έχει ξεσύρει, βλέπω ότι το σημάδι μου είναι μακριά από τη σημαδούρα. Άρα πρέπει να ξανανεβάσω όλο το σύστημα, να ξαναπάω στο ναυάγιο και να το ρίξω ακριβώς. Βρήκαμε βέβαια, θα σας πω στην παρακάτω ένα ωραίο σύστημα που βρήκαμε. Εδώ βλέπουμε τους χώρους όπου κινόμασταν στο πίσω χώρο κατά το σκάφος. Στην δεξιά πλευρά είναι η γερμανική ομάδα, στην αριστερή πλευρά είναι η τουρκική ομάδα. Εδώ το βλέπουμε από τη μεριά της πριμνής, όπου φαίνεται ο μέσα χώρος, που είναι το συνεργείο της τηλεόρασης και τα διάφορα εργαλεία, καταδυτικά εργαλεία που κρέμονται. Ένα βουόι, ένα τσαμαδουλάκι που σκοτώ, το κόκκινο κλινική, διάφορες πουλ, ελίς, οτιδήποτε χρειαζόμαστε στην κατάσταση αυτή. Εδώ βλέπουμε τα καταδυτικά σκούτερ της τουρκικής ομάδας. Όσοι γνωρίζουν από σκούτερ, πρόκειται για 3 Bonex, κατασκευασμένα στη Γερμανία, ακριβά σκούτερ, δεν είναι το δικό μου γούστο. Αν δεν κάνω λάθος, ο φίλος μας ο Ρανδόρος, ο οποίος έχει ένα τέτοιο σωστά. Και δεξιά ένα βοηθητικό μικράκι σου 6 περίπτωση που το χρειαστούμε στην κατάδυση ενός σωστολικά. Τα Bonex για μας, ας το πω, τζιγκουίδες, δεν μας βοηθούν, διότι έχουν στριφτάρει, πρέπει να το στρίψει κανείς σαν μηχανάκι για να κινηθεί. Έτσι. Και δεν έχουν τη δυνατότητα, σε εμάς τα σκούτερ που χρησιμοποιούμε SUX σκούτερ, με σκανδάλι, με trigger. Λοιπόν, πατώντας το trigger έχουμε τη δυνατότητα, στο φακό μας επάνω υπάρχει μια μικρή πλαστική κατασκευή στρογγυλή, ονομάζεται thumb loop. Το περνάμε στον αντίχειρα και έχουμε τη δυνατότητα με το ένα χέρι να σκουτάρουμε και να κρατάμε και το φακό μας. Πράγμα που δεν το έχουμε εδώ. Γι' αυτό προτιμάμε και στη δική μας ομάδα είχαμε μόνο σου έξω. Στο βάθος μέσα φαίνονται οι φιάλες αποσυμπίεσης. Για όσους βουτάμε με rebreather, αυτή είναι μια φιάλη συμβολιάς, ονομάζεται bail-out, σε περίπτωση που χαλάσει το rebreather μας, ούτως ώστε να περάσουμε σε αυτό το αέριο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε την αποσυμπίεσή μας και να ανεβούμε ασφαλείς στην επιφάνεια. Συνήθως δεν το αγγίζουμε και δεν χρειάζεται. Και αυτό έγινε και στην αποστολή αυτή, δηλαδή όλα αυτά τα μπουκάλια που πήραμε μαζί μας γεμάτα με το συγκεκριμένο αέριο για τις αποσυμπιέσεις, τα φέραμε γεμάτα πίσω. Δηλαδή τα εργαλεία μας, τα rebreather μας λειτουργήσαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εκπληκτικά πρέπει να πω. Εδώ βλέπουμε τα rebreather της τουρκικής ομάδας. Η τουρκική ομάδα βούτυξε με rebreather της μάρκας Revo, Revolution. Είναι rebreather τα οποία αντί για τα δικά μας τα οποία φέρουν 3 αισθητήρες οξυγόνου, αυτά έχουν 6 αισθητήρες οξυγόνου. Στη δικιά μου λογική, στη δικιά μου σκέψη δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν τους χρειάζομαι εγώ προσωπικά τους 6 αισθητήρες. Οι Τούρκοι θεωρούν τους αυτούς τους πιο ασφαλείς έχοντας 6 αισθητήρες μέσα, βουτάνε με ρεύμα. Εμείς βουτάμε με τα rebreather JJ, τα οποία κατεβάσονται στη Δανία. Τα τελευταία χρόνια ένα πολύ μεγάλο μέρος των διτών, ειδικά το GUE, η ομάδα που αντιπροσωπεύω, δέχεται σαν rebreather μόνο αυτό το rebreather, μόνο τα JJ. Και το configuration, δηλαδή το σύστημα ως έχει εδώ είναι τελείως διαφορετικό από το σύστημα των Τούρκων. Οι Τούρκοι είχαν ένα διαλυτικό αέριο, ένα diluent, μια τρίλιτρη μπουκάλα και 2 μπουκάλα τρίλιτρου οξυγόνου. Εδώ, αν δει κανείς, φαίνονται οι βάνες όπως είναι σε ένα ανοιχτό κύκλωμα, δεξιά βάνα, αριστερή βάνα, δηλαδή κλείνεις δεξιά βάνα, κλείνεις αριστερή βάνα κλπ. Αυτές είναι 2 7 λίτρες μπουκάλες, οι οποίες περιέχουν το diluent, και ακριβώς από πίσω κολλημένο υπάρχει ένα τρίλιτρο οξυγόνο, το οποίο ψεκάζει οξυγόνο στο σύστημα, ώστε να έχουμε μια σταθερή πίεση οξυγόνου. Στο loop είναι οι δύο σωλήνες που βγαίνουν από το σύστημα αυτό και από το οποίο αναφέρω. Σε όλα τα configuration αυτά υπήρχε ένα BOV. BOV σημαίνει Bailout Valve, σημαίνει ότι όταν το μηχάνημα μου χαλάσει, μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει ένας μοχλός, τον οποίο το γυρνάω και βρίσκομαι αυτόματα σε ανοιχτό κύκλωμα. Είναι σαν να βουτάω κανονικά με μπουκάλες, όπως είναι που φέρει ο καθεδρίτης. Λοιπόν, όταν σε ανοιχτό κύκλωμα, έχω ακριβώς το ίδιο σύστημα που θα καταδιόμουν με διπλές δωδεκάδες. Και τα ίδια αέρια όπως τα είχα στο ανοιχτό σύστημα. Ακολουθώ όλα τα πρωτόκολλα του ανοιχτού κυκλώματος. Έχω μακρύ σωλήνα για να δώσω στο συνδίτη μου όταν μείνει από αέριο. Έχω όλες τις φιάλες που χρειάζομαι για να πραγματοποιήσω μία κατάδυση με ανοιχτό κύκλωμα. Αυτό μου δίνει ασφάλεια ότι αν μου χαλάσει το μηχάνημα, αν δεν λειτουργήσουν σωστά οι σένσορες, αν οι τιμές που παίρνω από το κομπιούτερ μου δίνει μερική πίεση οξυγόνου, έχω πάντα τη δυνατότητα, πρώτον, να καθαρίζω το σύστημα με το αέριο που έχω, το αερεωτικό αέριο που έχω, για να δω αν λειτουργούν σωστά οι sensors. Σημαίνει ότι αν το καθαρίζω και μετά και λειτουργήσει το οξυγόνο, οι sensors θα αρχίσουν να ανεβάζουν τις τιμές, δίνοντας μου ότι το οξυγόνο λειτουργεί, ανεβάζοντάς το στην σωστή μερική πίεση που χρειάζομαι. Σε περίπτωση που όλα αυτά τα πράγματα δεν λειτουργήσουν, έχω πάντα την εναλλακτική να γυρίσω σε ανοιχτό κύκλωμα και να πραγματοποιήσω την κατάδυσή μου σε ανοιχτό κύκλωμα. Δηλαδή είναι μια διπλή ασφάλεια. Και απίστευτο αέριο για μένα και το συνδύτη. Για τα γεμίσματα που κάναμε, δηλαδή στις καταδύσεις που κάναμε, θέλαμε την επόμενη μέρα να έχουμε μία γεμάτη τρίλιτρη μπουκάλα οξυγόνου στο 200 μπαρ και το αέριο, το diluent αέριο, το διαλυτικό αέριο που χρησιμοποιούμε να είναι στα 220 μπαρ σε περίπτωση, διότι οι μετρήσεις που κάναμε του χρόνου βυθού, πόσο χρόνο θα καταδυθούμε, πόση ώρα χρειάζεται για να ανεβούμε στην επιφάνεια, πόση αποσυντίεση κλπ. Τα κάνουμε διπλά. Μία για το ανοιχτό κύκλωμα, σε περίπτωση που ξεμείνει το μηχάνημα, και μία για το μηχάνημα. Δηλαδή είχαμε δύο καταδυτικά πλάνα σε κάθε κατάδυση. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ένα booster. Ένα booster είναι ένα μηχάνημα το οποίο με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα σε μονές μπουκάλες δίνει τη δυνατότητα να γεμίσουμε οξυγόνο στις τρίλιτες μπουκάλες. Αν το οξυγόνο αυτό περνούσε από συντηρηστή, δεν γινόταν έκρηξη. Είναι ο μόνος τρόπος για να γεμίσουμε το μπουκάλες οξυγόνο. Εκτός βέβαια από την μερική πίεση που χρησιμοποιεί ο φίλος μου ο Νίκος Αλατράκας, καταφέροντας να φτάσει στις καλύτερες των περιπτώσεων στα 190 μπαρ. Σχεδόν. Παιδιά, έχουμε ξεπεράσει την ώρα, αλλά ήταν η καθυστέρηση. Ελπίζω να οι αντοχές υπάρχουν. Είμαστε στις 2 ώρες, Δημήτρη. Ελπίζω να μας θέσει, δεν ξέρεις το... Έχω προβλέψει βέβαια, γιατί σε ξέρω, αλλά εντάξει. Πάμε. Μια γρήγορη παρουσίαση. Στα αριστερά, ο φίλος μου, Ραλφ Βίσελ, ένας από τους δίτες, εξοπλισμένος, μόλις ηγηθεί από το νερό. Δεξιά, ο κοινός μας φίλος, Ντέρ Κρέμας, μόλις ηγηθεί από το νερό. Δεν μπορούμε να παρουσιάσω τα άτομα της αποστολής, δηλαδή τουλάχιστον της δικιάς μου ομάδας. Αριστερά ο Χοντρούλης είναι ο Ντέρ Κρέμερς, ένα εξαιρετικό παιδί. Ο Βίλεμ Μόνικες στα δεξιά προετοιμάσουν τα JJ Rebriefer. Αυτά όλα τα Rebriefer περίπου στον νερό πρέπει να περάσουν ένα έλεγχο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ένα τεστ, ένα συνολικό τεστ, σύμφωνα με κατάλογο, όπως κάνουν οι πιλότοι. Όπως είναι ο πιλότης που κάθεται για ένα κατάλογο και βάζει σταυρούς σε αυτό που έλεξε, η ίδια ακριβώς διαδικασία. Πριν ξεκινήσουμε την κατάδυση, γιατί όταν είμαστε στο νερό, στα 76 μέτρα βάθος, μένοντας 40 λεπτά, δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια απόλυξη. Όλα τα πράγματα πρέπει να λειτουργήσουν σωστά. Εδώ είμαι εγώ αριστερά, με τον δώρο που μας έκανε μια εταιρεία που φτιάχνει δυνατή προσωπική. Ο φίλος μας, ο Στρατής Κάσεβο, είναι η K01, με τις κουκούλες που μας έκανα, που στο λεσμό επάνω γράφει το όνομα της αποστολής, SMS Preslau, εξαιρετικό νέο πρέν, κατασκευάζοντας στην Ιταλία, κάζει κουκούλες και γάντια, και ο Νίκος και εγώ καταδιόμαστε αυτά τα υλικά. Και δεξιά, το ίδιο σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα και οι Τούρκοι. Αυτός είναι ο αρχαιολόγος που μας συνόδευε στην αποστολή. Είμαστε αναγκασμένοι από τον τουρκικό νόμο να έχουμε αρχαιολόγο επάνω στο πλοίο, διότι ήταν η πρώτη καταδυτική άδεια που δόθηκε για να επισκεφτούμε τον ναυάγιο του Πρεσλάου. η πρώτη στην ιστορία της Τουρκίας καταδυτική άδεια του Πεσάου. Και αυτό έγινε για μας, αλλά έγινε για να φτιαχτεί αυτό το ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης. Όπως εμείς είχαμε τη δείχνη να βρισκόμαστε εκεί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το λιμάνι του Καπάτεπε. Είναι στην νότιο-δυτική άκρη της Χερσονήσου της Καλύπολης, απέναντι ακριβώς από την Ήβρο. Είναι ένα ψαράδικο λιμάνι, δηλαδή κάθε βράδυ τρώμε σαρδέλες εκεί, ας πούμε, ψητές, ωραία κατάσταση. Μην αναφέρεις φαγητό τώρα. Εδώ είναι ο φάρος της εξόδου και είχαμε την τιμή, διότι μία από τις δυσκολίες που είχαμε στο χώρο, στο σημείο κατάδυσης, ήταν η συχνή διέλευση πλοίων. Είναι ένα σημείο στο οποίο στην ουσία απαγορεύεται η κατάδυση, διότι πηγαίνουν και έρχονται πλοία προς τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο, γίνεται χαμός, και ήταν ως συνεδευτικό μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, το οποίο μας προστάτευε για να μην μας πατήσουν τα πλοία που πέρνανε από εκεί. Και είχαν δώσει στον Ναύτεξ επίσημα ότι υπήρχε ομάδα η οποία καταγγελόταν στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτή είναι η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, η οποία πήγε μετά από εμάς και εκεί με το ναυάγιο για να τραβήξει κάποιες σκηνές με το Άδη. Εδώ είναι η παρουσίαση. Ο αριστερός είναι ο Σαββάς Καράκας που ανέφερα πριν, ο υπεύθυνος του τηλεοπτικού team της τουρκικής τηλεόρασης. Στη μέση είναι ο Τούρκος θρύλος, θα το έλεγα έτσι. Στην Τουρκία είναι ο Ερόλ Ουστουνάρη, ο οποίος είναι. Ο Ερόλ έχει γερμανίδα μητέρα, μιλάει τα γερμανικά, είναι μητρική γλώσσα, μιλάει πάρα πολύ καλά αγγλικά και φυσικά τουρκικά. Έχει τελειώσει το αυστριακό σχολείο της Κωνσταντινούπολης και έχει σπουδάσει οικονομικά στο Βερολίνο. Έχει ένα καταδυτικό κέντρο στο Κάσ της Τουρκίας και εδώ και 2 χρόνια είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και εγώ δίπλα με το φανελάκι της αποστολής. Για τα καταδυτικά αέρια είπα πριν, τα καταδυτικά αέρια όσον αφορά τα αέρια αποσυμπίεσης, εκεί που γράφει Oxygen 6, είναι μια διάλυση που έχει καθαρό οξυγόνο, την οποία χρησιμοποιεί κανείς στο βάθος των 6 μέτρων για την αποσυμπίεση των 6 μέτρων. Πριν από αυτό όμως, οι επόμενες φιάλες που γράφουν 21 είναι οι φιάλες NOD, είναι δηλαδή ο κωδικός του βάθους που θα πρέπει να πάρει κανείς αυτή τη φιάλη, είναι στα 21 μέτρα και περιέχουν οι συγκεκριμένες φιάλες 50% οξυγόνο, 25% ήλιο και 25% όσο. Είναι υπερεξοργανωμένα μείγματα για να συντομεύσουν την ώρα αποσυμπίεσης. Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο του ναυαγίου, όπου φαίνεται το ναυάγιο. Το Garmin είναι, Garmin. Το Garmin αυτό έχει βέβαια το μενού στα τουρκικά. Φαίνεται το μέγιστο βάθος του ναυαγίου στα 78,5 μέτρα. Και το ναυάγιο. Εδώ στα αριστερά είναι η γραμμή κατάδυσης, το βαλόνι της γραμμής κατάδυσης, δηλαδή πέφταμε στο νερό, σκουτάραμε μέχρι τη γραμμή κατάδυσης, μόλις ήμασταν έτοιμοι επειδή είχε κύμα στην επιφάνεια, δεν κάναμε τίποτα. Ή βλέπαμε αν ήταν το ρεύμα δυνατό, σκουτάραμε κατευθείαν κάτω, στα 10 μέτρα ήταν το ραντεβού. Εκεί συναντιόμαστε όλοι, όπου κάναμε ένα λεγόμενο bubble check. Κοιτάγαμε αν κάποιο από τα μηχανήματα χάνει αέριο σε μορφή φυσαλίδας. Αν όλα ήταν εντάξει, αυτή ήταν η κίνηση και φεύγαμε σούμπιτι για κάτω, σκουτάροντας και εξισώντας ταυτόχρονα για να μην μας πιέσει η στολή. Καταδιόμαστε με στεγανές στολές. Μέσα στη στεγανή στολή έχουμε ισοφερμικά, τα τετρακοσάρια ισοφερμικά, τα οποία μας κρατάνε ζεστούς, γιατί σαν τα βάθη έχει κρυό, οι παραμονές του χρόνου βυθού, μάλλον η χρόνη κατάδυσης ήταν γύρω στις 3 ώρες, πράγμα που πληρώνει το σώμα, το αέριο. Το νερό στην επιφάνεια έχει 26 βαθμούς, κατεβαίνοντας κάτω από το 18. 26 επιφάνεια. Ναι. Τώρα το καλύτερο. Το ρίπ που ανέφερα πριν, είχαμε ένα ρίπ ασφαλείας, σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι, να μας κατεβάσει κάποια μπουκάλια κάτω, μέχρι τα 30 μέτρα, όχι παραπάνω. Αυτό ήταν το όριο, δηλαδή αν υπήρχε κίνδυνο, αν μπει και ο Βίτσος το κίνδυνο. και ο επόπτης Ντάικ Ρέιτζελ, ο οποίος κοιτάει τους χρόνους, πότε πήγε ο ένας δίκαιος, σημειώνει πόσο έχει μείνει μέσα, πότε τον περιμένουμε, είχαμε μιλήσει από την αρχή και χρόνους τι θα κάνουμε, πόση ώρα αποσυμπίεσης, και πράγματι όλα αυτά λειτουργήσαν όπως θα θέλαμε εμείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργήσαν πιο γρήγορα, διότι βρήκαμε ορισμένα κόλπα, θα τα πω. Λοιπόν, εδώ είναι η πλατφόρμα στο πίσω μέρος του σκάφους, εκεί είμαι εγώ. Εδώ διακρίνεται το σύστημα που σας είπα πριν, που έχουμε εμείς οι τσιλιβίτες, δηλαδή δύο εφτάλιτρες ενωμένες μεταξύ τους και ένα τρίλιτρο όπου είναι το οξυγόνο. Εδώ είναι το diluent, αυτές τις δύο εφτάλιτρες, εδώ είναι το οξυγόνο. Οι σωλήνες που σας έλεγα πριν, για όσους δεν γνωρίζετε κατάδυση, αυτός είναι ο σωλήνας του αερίου που εισπνέω, και αυτός είναι ο σωλήνας της εκπνοής που μπαίνει εδώ πέρα μέσα. Εδώ είναι το κάνιστρο που έλεγα πριν, το οποίο με την ατράσφαση στο αφαιρεί το διοξείδιο του άνθρακα, το ενισχύει οξυγόνο και με το στέλνει να το ξαναανασάνει. Υπήρχε ο δίτης ασφαλείας, δίτης επιφανείας και οι δύο βοηθοί που μας βοηθούσαν να πάρουμε τον εξοπλισμό μας. Τα δύο φιάλες bailout στο αριστερό χέρι, το σκούτερ στο δεξί χέρι. Έτοιμοι, πέστε τώρα. Εκεί είναι το σαμαδούρι και να σκουτάρουμε προς τα εκεί. Είναι δυνατό το ρεύμα κατευθυντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν δυνατό το ρεύμα. Πηγαίναμε προς τα κρατώ και συναντιόμασταν στα 10 μέτρα. Λοιπόν, αυτή η τακτική οδήγησε το δικό μας team, το γερμανικό team, από τις 5 μέρες καταδύσεων που είχαμε, να καταδυθούμε και τις 5 μέρες. Το τουρκικό team κατάφερε να καταδυθεί μία μέρα, να φτάσει μάλλον στο ναυάγιο μία μέρα, διότι τις 4 μέρες, στα μεσόμερα, λόγω του ρεύματος, έχαναν διαρροή κατάστασης, δεν υπήρχε καλό coordination με το σκούτερ και τους έπαιρνε το ρεύμα, με αποτέλεσμα να βγαίνουν 3-4 μίλια παρακάτω και να τους μαζεύει το φουσκωτό. Να πηγαίνει το σκάφος, να τους παίρνει πάνω, να ξαναδοκιμάσουν και να μην καταφέρουν 4 μέρες να κατευθυνθούν στο ναυάγιο. Υπήρχαν κάτι μούρες κατεβασμένες απίστατες και πολύ άσχημη διάθεση επάνω. Γιατί εμείς κάθε μέρα κουτάγαμε. Κάθε μέρα ήμασταν στο ναυάγιο. Λοιπόν, ένα σύστημα που το είπα και πριν ότι θα το αναφέρω, το λέω και τώρα στους καλούς φίλους. Είναι ο φίλος μου ο Αντώνης ο Γράφας. Λοιπόν, το Αντώνης ο Γράφας, καλός φίλος, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανακαλύψει και εντοπίσει πάρα πολλά ναυάγια στην περιοχή. Συνεργαζόμαστε, εγώ κάνω κάποια στιγμή την ιστορική έρευνα στα αρχεία, εκείνος βουτάει στα ναυάγια που βρίσκει και έχει μια πάρα πολύ ωραία σελίδα, με αναρτημένα όλα αυτά τα ναυάγια, γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Αντώνιο Γράφα, ένα σύστημα που χρησιμοποιήσαμε και θα ήθελα να το προτείνω σε περίπτωση που πάει κάποιος από εσάς σε 2 team ή σε περισσότερα team είναι. Επειδή είχαμε το πρόβλημα του να χάσουμε το ναυάγιο ή να χάσουμε τη γραμμή κατάδυσης. Σε πολλές περιπτώσεις η γραμμή κατάδυσης ξέσερνε την ώρα που κατέβαινε η ομάδα κάτω. Καθορίσαμε λοιπόν ότι η πρώτη ομάδα που θα κατεβεί κάτω και θα δει τη γραμμή κατάδυσης, τα βαρύδια δηλαδή, το σκηνή πάνω στο ναυάγιο, να το ασφαλίσει και όταν το ασφαλίσει και μετά και είναι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει, να στείλει ένα ελεύθερο τσαμαδούρι, να γεμίσει ένα τσαμαδούρι, τώρα πήγα, και το αφήσει να πει στην επιφάνεια. Φτάνοντας λοιπόν στην επιφάνεια, αυτό είναι ένα δείγμα ότι έχει πέσει. Ότι η γραμμή κατάδυσης είναι σταθερή και ότι η επόμενη ομάδα που είναι να πέσει, ας αρχίσει να ετοιμάζεται. Αυτό λειτουργήσε σε όλες τις περιπτώσεις. Λειτουργήσε εξαιρετικά. Και στις περιπτώσεις που η δεύτερη τουρκική ομάδα, ας πούμε, έχασε τη γραμμή κατάδυσης, δεν ήταν λόγω της γραμμής κατάδυσης που ξέσυρε, ήταν λόγω που έχασαν τη γραμμή κατάδυσης λόγω ρευμάτων. Ότι τα σκούτερ τους δεν έφτασαν να κρατηθούν στο ρεύμα, ότι το σκηνή ήταν, παιδιά, τις περισσότερες φορές ήταν τόσο πλαγιαστό που αν κατάφερες να μοιαστείς στο σκηνή, ίσως φτερός τον άνεμο, να ξέπαιρνε, δηλαδή καν δεν μπορούσε να κρατηθείς. Είχαμε αυτά τα σκούρια, κάτι σκηνάκια, κάτι προβάνια που τα περνάγαμε στο σκηνή, αφήναμε 3-4 μέτρα και κλειπάραμε με double ender επάνω στο crotch strap, στο τυρί του crotch strap, μένοντας στο ρεύμα έτσι. Πετώντας όλη την ώρα. Δηλαδή, σαν να κάνεις όγκο, σαν να είναι ελεύθερη πτώση, α πούμε, κάπως έτσι. Πάντως αυτό το πράγμα λειτουργήσε πάρα πολύ με το Σαμαντούρι και το προτείνω σε όλους σας. Πήγαινε για καταδύσεις σε περίπτωση που υπάρχει ρεύμα ή δεν είστε σίγουροι αν η γραμμή κατάδυσης κρατάει. Δηλαδή κατεβαίνουν δύο άτομα, τσεκάρουν, δένουν, ασφαλίζουν, στέλνουν τα Σαμαντούρια επάνω, συνεχίζουν την κατάδυσή τους και η επόμενη ομάδα ετοιμάζεται. Γιατί είναι και η χρόνη προετοιμασίας, είναι η χρόνη βυθού. Δηλαδή, μια τέτοια κατάδυση ξεκίνανε στις 6-7 η ώρα το πρωί και γυρνάγαμε σε 7 η ώρα, 8 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή, ήμασταν όλη μέρα στη θάλασσα. Λοιπόν, εδώ είναι ο φίλος μου ο Ντέρκ Κρέμαξ, ο οποίος ετοιμάζει να πέσει στο νερό. Βλέπετε όλο αυτόν τον εξοπλισμό, ο οποίος εγγύζει αρκετά κιλά, δεν είναι λίγα. Εδώ ο Ερόλ δηλαδή, με μια υποβρύχια κάμερα, έτοιμος να πέσει και εκείνο στο νερό. Από πίσω υπάρχουν διάφοροι βούμαν, το συνεργείο το κινηματογραφικό που τραβάει βίντεο επιφανείας, οι υπόλοιποι τραβάνε βίντεο κάτω από το νερό. Εγώ τραβούσα φωτογραφίες και επαλήθευα ορισμένα κομμάτια της έρευνας, γιατί πρέπει να γίνει και η έρευνα εκεί, τι γίνεται, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, πόσες προπέλες είναι εκεί. Παραδείγματος χάρη. Εδώ ο Έρολ πάλι με ένα ρεύμα, έτσι είναι το ρεύμα από πίσω. Εδώ η διάταξη των μπουκαλιών είναι διαφορετική. Το αριστερό μπουκάλι που έχει ένα κίτρινο ταμπελάκι είναι το diluent. Το δεξί μπουκάλι είναι το οξυγόνο και ένα μπουκάλι τρίτο πάλι με πράσινο από την αριστερή μεριά, αυτό είναι άργον ή έχει αέρα στην περίπτωση αυτή μέσα για να γεμίσει τη στολή. Εδώ βλέπουμε δύο μέλη της τουρκικής ομάδας, τον Χασάν Ταν και τον Αλί Ετέμ Κεσκίν από την αριστερή πλευρά, σε μία από τις πολλές προσπάθειές τους να φτάσουν στο ναυάγιο. Η διάθεσή τους φαίνεται στη μούρη τους, δεν χρειάζεται να αναβούν τα πράγματα. Εδώ πέρα ο Αλή στην επιτυχημένη του προσπάθεια να φτάσει στο ναυάγιο, επιτέλους το είδα, δηλαδή παραμονή 10 λεπτά, έφτασα στο ιστορικό αντικείμενο, το είδα, ευτυχία. Εδώ η ομάδα μας. Αριστερά Στα αριστερά είναι το ναυάγιο του Μπρέσλαου. Με την κόκκινη στολή είναι ο... Τον είπαμε... Πώς? Ο Ράλφ. Ο Ράλφ. Και δεξιά είναι ο Ντέρκ Κρέμας με την κάμερά του μοταρισμένη πάνω στο σκούτερ. Τα σκούτερ που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα είναι ένα Hellsman σκούτερ T16, το οποίο είναι στην ουσία ένα Swix σκούτερ, λίγο εξελιγμένο σε σχέση με το Joy X-Joy 14. Το οποίο το 14 είναι 14 αμπέρ, αυτό το κάνει 16 αμπέρ, 2 αμπέρ μέρα, δίνει λίγο περισσότερο χρόνο στο λιθό. Αλλά η μηχανή του, το μοτέρ του είναι ίδιο. Τα T16 είναι διαφορετικά, το Χέλσινγκ. Ένα T16 δικό μου χάθηκε στις καταλύσεις εκεί, θα το πω για αυτό το θέμα. Ότι είναι η μοναδική απορία που είχαμε, ευτυχώς η μοναδική ειδική απορία. Εδώ βλέπουμε την πλώρη του Μπρέσλαου στο λιθό. Όπως σηκωνάει το πλοίο, αυτός είναι ο Μάρκος Κέρβατ, ο οποίος κουτάρει στο βάθος των 78 μέτρων. Εδώ είναι πάλι ο Μάρκος Κέρβατ σε ένα από τα κανόνια της δεξιάς πλευράς, τα οποία είναι όλα στη θέση τους. Τα περισσότερα στραμμένα προς την πρίμνη, ίσως λόγω πρόσκλησης με το βυθό, γιατί το πλοίο βυθίστηκε με την πρίμνη, ήταν 140 μέτρα, το σημείο είναι 78 μέτρα. Η πρίμνη είχε φάει τις νάρκες, κυρίως. Χτύπησε στο βυθό. Χτυπώντας λοιπόν στο βυθό, είναι λογικό ότι τα κανόνια αναγύρισαν προς τα κάτω, εκτός από ένα κανόνι, το ουίσκι κανόνι που έλεγα πριν, το οποίο είναι προς τα έξω. Εδώ, στην αριστερή φωτογραφία βλέπουμε διπλόι του Μπρεσλάου, που είναι έτσι κουρβαριστή, όπως θα λένε στην αρχική ορολογία, και στα δεξιά βλέπουμε τα καπόνια. Τι βλέπει κανείς εκεί. Τι το ιδιαίτερο έχουμε αυτά τα καπόλια εκεί? Είναι προς τα έξω. Είναι γυρισμένα προς τα έξω. Αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια της πλήθυσης υπήρξε προσπάθεια να κατεβάσουν τις βάρκες. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι βυθίστηκε αυτό ανθρωπιά, ότι πήγε κάτω. Είχαν χρόνο να γυρίσουν τα καπόλια προς τα έξω, να κατεβάσουν τις βάρκες και να σώσουν κάποιους ανθρώπους. Εδώ πέρα, για να δείξω την ομοιότητα με την προηγούμενη φωτογραφία, έρχεται η κουρβαριστή πλώρη που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία του Μπρεσλάου. Έχει αυτή την κύλη, αυτή την καμπύλη. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα ίδια καπόλια γυρισμένα προς τα έξω με τον ίδιο τρόπο που κατέβασαν τις βάρκες. Εδώ είναι ο φίλος μου Μάρκους Κέρβετ, στο πριμιό άγκουρο, πριμιό κατάρτι, το οποίο είναι σπασμένο και πεσμένο από την αριστερή πλευρά του ναυαγίου. Εδώ βλέπουμε ακόμα μία με λεπτομέρειες, καλύτερες λεπτομέρειες αποτύπωση του ναυαγίου μεσά της Κάνσονα. Λοιπόν, εδώ είναι η πλώρη, εδώ είναι το πλωριό κατάρτι, πεσμένο από την αριστερή μεριά του πλοίου. Εδώ είναι το πριμιό κατάρτι, πεσμένο από την αριστερή μεριά του πλοίου. Το κανόνι ουίσκι, εδώ, και τα άλλα κανόνια με τους πυρδίσκους όπως φαίνονται εκεί. Η υπερκατασκευή, οι τρύπες από τα φουγάρα, η γέφυρα, το σημείο της διόπτευσης και το πυροβολικό, για να μετρήσουμε την απόσταση, το πλωριό κανόνι, το πριμναίο κανόνι και η πρίμνη η οποία έχει καταρρεύσει. Και θα σας πω ότι η κατάρρευση της πρίμνης προήλθε από τις νάρκες. Οι πρώτες νάρκες, το Μπρεσλάου, η πρώτη νάρκη που έπεσε επάνω, έπεσε στο πιδάλιο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί, να μην μπορεί να κουμαντάρει. Να κουμαντάρει ο κυβερνήτης στο πλοίο. Η δεύτερη νάρκη έπεσε στην αριστερή πλευρά, στην πρίμνη, και η δεξιά πάλι στην πρινή, αλλά στη δεξιά πλευρά. Μία πέμπτη νάρκη έπεσε κάτω από το πλοίο, στα διαμερίσματα 6 και 7, αν θυμάμαι σωστά, και μία άλλη στο προστινό μέρος του πλοίου, στο διαμέρισμα 10. Αυτά ήταν στεγανά διαμερίσματα με πλουμέδες, τα οποία όταν έκλειναν δεν πλούν στο νερό. Εντάξει. Αλλά με τις νάρκες που έφαγε, πήρε νερό και φυτίστηκε. Εδώ βλέπουμε το περίφημο κανόνι της πριμνής. Είναι το κανόνι των 150 χιλιοστών. Θα κάνω μία προς και μία πίσω να το ξαναδούμε. Εδώ το βλέπουμε όταν το βάζουν, τον Ιανουάριο του 1916, πώς είναι. Και εδώ το βλέπουμε μετά από 100 χρόνια στο βυθό, πώς έχει αναπτυχθεί, υπάρχει μια κρούσα από πάνω. Οι καδένες των αγκυρών μπροστά στην πλώρη, βλέπεις μια γραμμή, αλλά η γραμμή είναι ανάγλυφη, δηλαδή φαντάζεσαι ότι από κάτω είναι οι καδένες της Άγκυρας, διότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια κρούστα ασφαιστολιθική από τους οργανισμούς του βυθού. Εδώ πάλι το ίδιο κανόνι, τραβηγμένη φωτογραφία από τον φίλο μας Τέρτερ μας. Εδώ ένα κανόνι της δεξιάς πλευράς, πάλι με τον Μάρκους Κέρβετ. Αυτό εδώ είναι το βοηθητικό πιδάλιο του πλοίου. Εμείς το ταυτοποιήσαμε σαν βοηθητικό πιδάλιο του πλοίου, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις φωτογραφίες και από το πλάνο κατασκευής που βρίσκεται το βοηθητικό πιδάλιο. Έτσι είναι σήμερα. Σε ορισμένα σημεία έχει καταρρεύσει, φαίνονται οι ακτίνες του πιδαλίου, φαίνεται ο περίγυρος του πιδαλίου που το έκανε κανείς. Και φτάνοντας στην επιφάνεια λοιπόν, ξανακοιτάξαμε τις 300 τόσες φωτογραφίες που είχαμε μαζί μας, τι γίνεται, μπορούμε να το εντοπίσουμε. Και βρήκαμε αυτή τη φωτογραφία, όπου εκεί δεν ξέρω αν μπορεί να διακριθεί. Είναι το βοηθητικό πιδάλιο του πλοίου. Αυτά τώρα είναι στοιχεία διάφορα τα οποία δημιουργούν κλειοτοπάζια. Εδώ πάλι ένας φιλοθήτης Γερμανός στην πλώρη του πλοίου, στα 96 μέτρα περίπου, αυτές τις φιάλες που λέγαμε πριν, νομίζω ότι stages λέγανε τη γλώσσα, που έχει στα αριστερά του, ένα οξυγόνο και ένα μεικτό οξυγόνο αζωτήλιο. Είναι η φιάλες που θα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που αποτύχει το μηχάνημα. Αν αποτύχει το μηχάνημα, στις φιάλες που έχει στην πλάτη, φτάνει το αέριο για να ανεβεί μέχρι την πρώτη στάση όπου θα αλλάξει αέριο. Δηλαδή, το αέριο που έχει στις πλάτες, αν το χαλάσει το μηχάνημα, θα το βοηθήσει να ανεβεί μέχρι τα 21 μέτρα. Στα 21 μέτρα λοιπόν θα πάρει μία από αυτές τις φιάλες, την οποία θα την ανασάνει μέχρι τα 6 μέτρα, κάνοντας την αποσυμπίεση. Στα 6 μέτρα θα πάρει μια άλλη φράγη του οξυγόνου και θα παραμείνει για τις καταδύσεις που κάνουν εκεί γύρω στη μία ώρα, μέχρι να βγει στην επιφάνεια. Είναι μία ώρα στα 6 μέτρα για να καθαρίσει και μετά ένα πεντάλεπτο περίπου για να βγει σιγά σιγά στην επιφάνεια. Εδώ βλέπουμε το πύργο πλειόπτευσης, όπως το ξέρουμε από τις φωτογραφίες που είδαμε πριν, εκεί στη μέση του ήλιος και μπροστά το προωραίο κανόνι. Φαίνεται και κάτι άλλο εδώ, δεν είναι λάθος. Όχι, δεν φαίνεται εδώ, σε άλλη φωτογραφία. Α, το βλέπουμε εκεί το προωραίο κανόνι, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, το προωραίο κανόνι, και ο πύργος του πλειόπτευσης είναι ακριβώς αυτό. Αυτό το κομμάτι δηλαδή που είδαμε πριν, είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι, φωτογραφημένο από αυτήν την πλευρά. Αυτή, ας ρωτήσω τους μη δίτες, τι βλέπετε εδώ. Για κάποιους είναι ένας δράκος, σωστά. Εγώ σας λέω ότι βλέπω την πλώρη του πλοίου και τη δεξιά του άγκυρα. Για λίγο είναι αυτή. Η οποία και συγκεκριμένα εδώ, αυτό το είναι η Άγγλια, είναι συγκεκριμένα αυτή εδώ η Άγγλια. Εδώ πέρα βλέπουμε το Breslau στα αριστερά με το μεγάλο του αδερφό, το Güben, στο Ιστινία, στο Βόσπορο, το 1914. Αυτό είναι το περίφημο whisky κανονικά. Εδώ. Αυτό είναι το κλωρικό κανόνι του Breslau και έχει ένα χαρακτηριστικό που το είδαμε στα σχέδια, στα κατασκευαστικά σχέδια του πλοίου. Είναι ο κυματοθραύστης. Τα πολεμικά πλοία στην πλώρη τους κάνουν ένα κυματοθραύστη ώστε τα κύματα, τα μηναδάκια που έχουν, να σπάνε και να φέρουν στα πλάγια. Αυτό εδώ πέρα, το κομμάτι που βλέπουμε εδώ, είναι ο κυματοθραύστης του πλοίου. Φαντάζομαι ότι πεινάσατε. Μπάμπη μου, περάσαμε τις 2,5 ώρες, σιγά σιγά αναβιώνουμε. Τελειώνω. Για τα 100 χρόνια από την πίεση του Breslau, καταφέραμε και μια αναμνηστική πλακέτα. Για τα 100 χρόνια του Ηφίσεως. Η πλακέτα κολλήθηκε πάνω σε ένα σκούτερ και σαν σημείο διαλέξαμε σημείο τιμής το προωραίο πυροβόλο του πλοίου, όπου την τοποθετήσαμε εκεί πάνω σε διακριτική θέση. Και είναι κάπως έτσι. Breslau Λονδίνο, 1918-2018. Έχει μείνει εκεί. Εδώ μετά την κατάθεση χειραψίες, εγώ αριστερά, με το σκούτερ που χάθηκα, και ο φίλος μου ο Ράλφ από την άλλη μερικά με την κόκκινη στολή. Λοιπόν, μια γρήγορη απολογία. Τι βρήκα. Το Μπρεσλάου βρίσκεται στο βάθος 78 μέτρων, με ένα μέσο βάθος 74 μέτρων για κατάδυση. Έχει δεχτεί, πριν του έχει πέσει. Έχει πράγματι 4 προπέλες. Όλη η κατασκευή του καταστρώματος υπάρχει, το ξύλο του καταστρώματος υπάρχει, οι υπερκατασκευές υπάρχουν, οι ζημιέρες έχουν πέσει, οι τρύπες από τις ζημιέρες είναι ορατές και εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί. Το πυροβόλο είναι εκεί, η πλώρη είναι ανέπαφη και εξέχει από το βυθό, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και γενικά είναι ένα μήνυμα διατηρητέο, τουλάχιστον όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για τη Γερμανία και για άλλες χώρες που συμμετείχαν σε αυτό το πόλεμο. Εντάξει. Ερωτήσεις από τις διευκρινήσεις μπορούμε να τις πούμε μετά, τρώγοντας. Έφτασε στο τέλος. Αλλά πριν τελειώσω, κάνω από το εξής. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται ή δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις καταδύσεις, τους αρέσουν οι καταδύσεις, τους αρέσουν οι καταδύσεις. Λοιπόν, ίσως πολλοί δεν θα πήγαιναν στην Τουρκία και να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά η Τουρκία αξίζει, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον για ένα και μοναδικό λόγο, ο οποίος λέγεται Κιουνεφέ. Διεξοδικός, λεπτομερής, όπως πάντα. Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ. Παιδιά, σας κράτησα. Ελπίζω να κάνεις το ίδιο με τις τάσεις αποσυμπίεσης. Πάντα. Τουλάχιστον πήρα, έπεισα από την τελευταία κοινή μας κατάπιση. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, παιδιά, που ήρθατε σήμερα. Μεγάλη τιμή για μας. Και τιμήσατε και τον Δημήτρη και εμένα προσωπικά. Τις έχουμε φωτογραφίες, τις έχουμε ακόμα σήμερα. Α, γιατί ήταν από τα ερωτήματα που θα έκανα, απλά δεν το έκανα. Δεν τις έχουν μαζί. Δεν τις έχουν μαζί. Μας έδειξες 15 φωτογραφίες με τα στέγη. Κολλήσατε, παιδί μου, για να εξηγηθεί η κατάσταση. Έχεις βλέψει έκπαιδο, μην ανησυχείς. Καμία. Ευχαριστούμε λοιπόν, παιδιά. Που φέρνω τα κρασιά από εκεί και δεν δουλεύει το ψυγείο, δεν δουλεύει. Όποιος έχει ερωτήσεις, για βαρίες, δεν θα φύγεις, δεν θα. Εδώ θα είμαι, αλλά κάτι πολύ επίσημο για να το πούμε εδώ ή σε προσωπικό. Ακούω. Γιατί ήθελε άδεια στο Μπρεσλόκια καταδύσεις στην Τουρκία θέλουν άδειες γενικά. Οι καταδύσεις στην Τουρκία δεν θέλουν άδειες. Οι καταδύσεις στην Τουρκία γίνονται όπως ακριβώς με το ίδιο νομικό καθεστώς της Ελλάδας, γίνονται από πάροχο εκπαιδευτικό. Από πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στην Ελλάδα μόνος να καταδυτεί, υπάρχει ενδεχόμενο να του πούν έχεις άδεια ή δεν έχεις άδεια. Αν και ο νόμος είναι παράξενο στην Ελλάδα. Αν όμως πας με πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος ο πάροχος για σένα που σε πηγαίνει για κατάδυση και όχι εσύ. Το ίδιο ισχύει για την Τουρκία. Λοιπόν, πηγαίνοντας με έναν πάροχο σε μια περιοχή καταδυτική στην Τουρκία, δεν θα ρωτήσουν εσένα για την καταδύση, αλλά ποιος είναι αυτός, καν από τη στιγμή που ο πάροχος έχει την άδεια στα χέρια του, δεν μπορεί να μου σου πει κανείς τίποτα. Υπάρχει ένα μυστήριο καθεστώς στο θέμα των καταδύσεων στην Τουρκία. Ο τουρκικός νόμος λέει ότι οι καταδύσεις επιτρέπονται μέχρι τα 30 μέτρα βάθους. Οι καταδύσεις που κάναμε εμείς και οι καταδύσεις που κάναμε πέρσι της τάξης των 90 μέτρων είναι καταδύσεις που το ξεπερνούν τουλάχιστον 3 φορές το βάθος που επιτρέπει ο νόμος. Κανείς δεν μας είπε ποτέ τίποτα. Φέτος που ζητήσαμε την άδεια για ιστορικό αντικείμενο, που χρειάζεται άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού του Τουρκικού, το ίδιο ακριβώς πράγμα χρειάζεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πας να καταδύσεις το Βρετανικό, χωρίς άδεια το καταδύσεις παράνομα. Μπορεί να έχει το ελληνικό σε μια φυλακή, να σου πάρει τον εξοπλισμό, να σου πάρει ό,τι έχεις και να τραβήξει στα δικαστήρια. Αν όμως για ένα καταγεγραμμένο ιστορικό ναυάγιο πάρεις άδεια από την εφορία μελίων αρχαιοτήτων, κανείς δεν σου κάνει τίποτα. Μια τέτοια δυνατότητα δεν μπορεί να στην παρέχει ο πάροχος καταδυτικών υπηρεσιών. Πρέπει να ζητήσει εσύ άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό κάναμε και στην Τουρκία. Το καθεστώς δεν είναι διαφορετικό στην Τουρκία που είναι στην Ελλάδα, είναι σχεδόν το ίδιο. Κάτι άλλο. Πες το. Πώς διάνολο χτυπήθηκε με νάρκες στην Πρίμνη. Έκανε όπισθεν, έκανε μανούβρα. Ναι, έκανε μανούβρα. Έκανε μανούβρα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έκανε μανούβρα. Μπροστά είναι το Γκέμπελ. πήγαιναν να χτυπήσουν τη Λίμνο. Φεύγοντας από την Ήπειρο, λοιπόν, που βρίσκαν τα δύο Βρετανικά, κατευθυνόντουσαν στο μούτρο της Λίμνου για να χτυπήσουν την εκεί βάση. Βγαίνοντας λοιπόν από την Ήπειρο, κοντά στο Κέφαλο, πήγε η αλλαγή των Πρεσλάου που πήγαινε πίσω, να περάσει από αριστερά το Γκέμπεν για να μπει μπροστά του και να συνεχίσουν την πορεία. Στο πέρασμα από τα αριστερά λοιπόν του Γκέμπεν, το πηδάλιο του Πρεσλάου έπεσε σε νάρκη, έπεσε πάνω στο ναρκοπέδι. Έτσι, σε μανούβρα πάνω. Γιατί ακολούθησαν την ίδια πορεία, όπως πήγαμε. Κάτι άλλο. Καλή ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξαντώνη. Ευχαριστούμε, κύριε Ρωμάγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου το κάσουμε.